Περάσαμε τους 5.000. Για δώσε intro. Βρισκόμαστε εδώ με το Stay Down και έχουμε μαζί μας τη μία και μοναδική φωνή του Γκόκου. Ναι, τον Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Γεια σας, παιδιά, και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ποιος είναι ο Τάσος? Μίλησε λίγο για εσένα. Με τι ασχολείσαι και ποια είναι γενικότερα η σχέση σου με το Dragon Ball και το anime fanbase? Λοιπόν, ποιος είναι ο Τάσος? Καταρχήν, ο Τάσος θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ με την λέξη special για αυτό που θέλετε να κάνετε και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Αν γυρίσω κάποια χρόνια πίσω και θυμηθώ τον εαυτό μου να βλέπω τηλεόραση, θα θυμηθώ τον Dragon Ball από πολύ μικρός, από τότε που ήρθε στην Ελλάδα το 95, με τα πρώτα επεισόδια του Goku. Τότε ήταν η Μαρία Πλακίδη η φωνή του μικρού Goku. Μεγάλος φαν του Dragon Ball από παιδί. Γενικά στη ζωή μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται και καταπιάνεται με πολλά πράγματα. Είτε αυτό είναι σε κομμάτι δουλειάς, είτε αυτό είναι σε κομμάτι τέχνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, ασχολούμαι 9 χρόνια πλέον με αυτό. 6 χρόνια μόνο βρίσκομαι στο Go Radio, όπου και αυτό είναι αντίστοιχο με άνιμε μουσική. Και τώρα, τον τελευταίο χρόνο, έχει μπει και στη ζωή μου το κομμάτι της μεταγλώτησης. Βάσει από ένα σεμινάριο το οποίο έκανε ο Ακίνδυνος ο Γκίκας στο Open Theater. Και από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά το όνειρο για τη μεταγλώτηση μέσα από μικρές δουλίτσες για να έρθει ένα παιδικό όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα. Απίστευτο, απίστευτο. Είσαι κυριολεκτικά η προσωποποίηση του ονείρου για έναν Dragon Ball fan. Από μικρές ηλικίες μέχρι εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι και ακολουθούμε τη σειρά από τα πρώτα βήματα, από την πρώτη φορά που παίχτηκε στον αντένα μέχρι και τις περιπέτειες του τώρα, τις οποίες τις βλέπουμε σε ιαπωνικά live stream μαζί με ανθρώπους παγκόσμια. Είναι μια ταύτιση, η αλήθεια είναι, με όλη την ιστορία του Goku από την αρχή. Δηλαδή, ένας low class warrior, ο οποίος μπορεί να τον είχαν πολύ ξεγραμμένο, στείλει τον εκεί να πάει να κάνει κάτι, αλλά μέσα από την σκληρή δουλειά, μέσα από την προπόνηση, μέσα από την εξέλιξη που φέρνει η καθημερινότητα και μαθαίνοντας συνεχώς πράγματα, πετυχαίνεις όλο και περισσότερα και γίνεσαι καλύτερος καθημερινά. Για μένα, εκτός, αυτό είναι και το νόημα του Dragon Ball, το οποίο το έχω υιοθετήσει στη ζωή μου, ότι ακόμα και αν κάτι δεν κάνεις καλά, ακόμα και αν χάσεις πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τα παρατάς. Συνεχίζεις, δουλεύεις και δουλεύεις περισσότερο μέχρι να πετύχεις το στόχο σου. Αυτός λοιπόν ήταν ένας στόχος ο οποίος μου ήρθε από το πουθενά και χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να τον υλοποιήσω. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι γενικά anime fan. Παρακολουθείς γενικά anime, είναι κάτι που το έχεις λόγω δουλειάς, λόγω? Γενικά παρακολουθώ, δεν έχω ίσως το χρόνο που θα ήθελα για να παρακολουθήσω, αλλά παρακολουθώ σειρές. Δηλαδή, προσπαθώ να βάζω στην καθημερινότητά μου έτσι κάτι καινούριο. Ας πούμε τώρα παρακολουθώ το Jojo τελευταία. Καλή επιλογή. Ακούω πολύ κόσμο που μιλάει γι' αυτό. Και ξέρεις, επειδή ουσιαστικά είναι και οι ασχολίες μου τέτοιες, επειδή θα βρεθώ σίγουρα σε κάποια συζήτηση, θέλω να έχω παρακολουθήσει λίγο για να έχω μια άποψη. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και πάρα πολύ το. Επειδή ασχολείστε με αυτό το κομμάτι και είστε μέσα, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν δει μόνο ένα άνιμε στη ζωή τους, π.χ. και έχουν άποψη για όλα τα υπόλοιπα και κατακρίνουν όλα τα υπόλοιπα χωρίς καν να έχουν μια άποψη, χωρίς καν να το έχουν δει έστω λίγο. Υπάρχουν και αυτά. Ναι, ισχύει. Ακριβώς. Υπάρχουν και άτομα τα οποία ακόμα δεν τα προφέρουν ως άνιμε. Τα προτεύουν καρτούν, τα λένε όπως αγαπάμε εμείς να λέμε Μίκι Μάου. Κινέζικα Μίκι Μάου. Είμαι τέτοιες άλλες ονομασίες. Παιδικά, οτιδήποτε. Ναι, ναι, οτιδήποτε. Εντάξει, αυτά υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Έχει όμως εξελιχθεί πάρα πολύ σε σχέση με τότε. Δηλαδή, άμα γυρίσω τα χρόνια πίσω, τότε ήταν όλα παιδικά. Τώρα έχει εξελιχθεί πολύ το πράγμα και συνεχίζει. Είναι η αντιμετώπιση που έχουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ ξέρω ότι βλέπω ανθρώπους πολλές φορές που
χωρίς να έχουν ιδέα για το τι πρόκειται να δούνε, τους βάζεις κάτι, είτε αυτό θα είναι μια ταινία, είτε αυτό θα είναι ένα Death Note που συνήθως είναι το πρώτο άνιμε που βλέπει η πλειοψηφία και μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο, και αρχίζουν και τα βλέπουν με άλλο μάτι. Δηλαδή, βλέπεις μια διάθεση, ωραίο ήταν ρε φίλε αυτό, ξέρεις, είναι αυτό το ωραίο. Μιας και πιάσαμε τη συζήτηση για άνιμε, πότε ξεκίνησες να βλέπεις τέτοιες σειρές? Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν ξεκίνησες πρόσφατα, είσαι της παλιάς φρουράς. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, υπάρχει κάποια ατάκα από σειρά, ακόμα και ελληνική άμα θυμάσαι, η οποία σου έχει μείνει από παιδί και γελάς οπότε τι θυμάσαι? Ωραία. Λοιπόν, άνιμε έχω ξεκινήσει να βλέπω σίγουρα από μικρό παιδί, τα οποία βέβαια εντάξει, τότε τα είχα στο μυαλό μου παιδικά. Με Junior TV, με πολλά από εκεί. Παλιές καραβάνες τύπου Καμπαμαρού, τύπου Τζουμαρού, τύπου όλα αυτά τα ωραία. Βέβαια, με τον όρο άνιμε και την πραγματική έννοια, δηλαδή όπως πλέον τα έβαλα και εγώ στη ζωή μου, είναι 7,5 χρόνια περίπου τώρα που ξεκίνησα να παρακολουθώ σειρές άνιμε, μέσω ίντερνετ βέβαια, εντάξει, λογικό. Και εντάξει, έχω δει αρκετές σειρούλες, μου έχουν μείνει χαρακτηριστικά το Death Note και σε ποιον δεν έχει μείνει. Attack on Titan, εννοείται, πολύ ωραία σειρά. Kuroko no Basket, βλέπω και sports anime. Τι άλλο, το Naruto έχω δει, χωρίς τα filler. Ναι, χωρίς τα filler, οπωσδήποτε. Δεν έχω δει One Piece, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο. Ούτε Drake. Drake, εντάξει, το έχω περάσει στην τηλεόραση, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που έπαιζε στην τηλεόραση κάτι. Και αυτά τουλάχιστον είναι τα άνιμε τα οποία, ρε παιδί μου, τα έχω δει και τα έχω προσέξει. Δεν τα έβαλα απλά για να τα δω στην τηλεόραση και να περάσει η ώρα μου. Είναι και άλλα που τα έχω δει απλά να περνάει η ώρα, χωρίς να μου λένε κάτι. Απλά επειδή το ξεκίνησα, λέω ας το πάω μέχρι τέλους. Τώρα για ατάκες που μου είπες. Ατάκες σίγουρα θα θυμάμαι από τα παλιά, δηλαδή από τηλεόραση και τις επικές παλιές μεταγλωτήσεις και αγαπημένες. Όπου μπορεί να υπάρχει κόσμος που να τις θεωρεί κακές, όμως σου μένει και έχει μείνει αυτό το οποίο προσέφερε τότε η τηλεόραση. Και δεν είναι απλά ότι σου μένει σαν κακό, σου μένει γιατί σε έκανε να περνάς ωραία. Και ακόμα και σήμερα που το θυμάσαι, πάλι περνάς ωραία. Ακόμα και το χρησιμοποιούν και λίγο έτσι κοροϊδευτικά καμιά φορά. Γιατί είναι αυτό, είναι το αληθινό, είναι το ωραίο. Οπότε ατάκες σίγουρα από Καμπομαρού πάρα πολλές. Αλλά αυτή η ατάκα η οποία χρησιμοποιούμε πολύ με ένα φίλο μου μέχρι σήμερα. Και τη λέμε πάντα και κάθε φορά που τη λέμε πνιγόμαστε στα γέλια, είναι από τον Τζουμαρού. Και πιο συγκεκριμένα ήταν σε ένα σημείο εκεί με τον Γκουνούπι το επεισόδιο που λέει ο Σαν Σίρο με τη φωνή του Σπύρου του Μπιμπίλα. Η γλυκή τιτανικά τη σκληρότητα! Η γλυκή τιτανικά τη σκληρότητα! Ξέχνω όλα τα άλλα! Απίστευτο! Απίστευτο! Το περίμενα ότι θα πει αυτή την ατάκα. Πάρα είναι, πολύ. Ναι. Περίμενα ότι θα πεις μια καλή ατάκα, αλλά δεν περίμενα να αναφέρει Τζουμαρού και τη συγκεκριμένη που βρίσκεται μέσα στο ποτάμι. Είναι μέσα στο ποτάμι, σκέφτεται. Το βράδυ εκεί πέρα, μέσα στο κρύο, ναι. Να ακούς και την. Εκεί που χτυπάει, εκεί με το νεράκι, το μπαμπού που είναι. Κάνει τάκ, τάκ, τάκ. Άψογα, άψογα. Λοιπόν, μιας και κάναμε την εισαγωγή μας, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο ζουμί του βίντεο. Το ζουμί του βίντεο φυσικά είναι το ένα και μοναδικό. Το Dragon Ball. Ναι, νομίζω. Και θα ήθελα να σου κάνω μια υπερβολικά σοβαρή ερώτηση και θέλω την απαιτούμενη σοβαρότητα από εσένα. Ωραία, λοιπόν. Πότε ξεκίνησες να βλέπεις τη σειρά και πώς? Πότε ξεκίνησα να τη βλέπω? Τη σειρά την ξεκίνησα στα πρωινά εκείνα του Αντένα, όπου ερχόταν το Σαββατοκύριακο που το περιμέναμε πώς και πώς. Αν θυμάμαι καλά, τότε ήμουνα. Πόσο ήμουνα τότε? Δεν θυμάμαι χρονολογία καθόλου. Πάντως θυμάμαι ότι το βλέπω από τα πρώτα επεισόδια. Τώρα τα πέτυχα σε επανάληψη. Τα είχα πετύχει εκείνη τη στιγμή. Θα σε γελάσω. Αλλά θυμάμαι ότι καρφωνόμουν στην τηλεόραση γι' αυτό και για το Sailor Moon που ακολουθούσα αμέσως μετά, κατά κύριο λόγο, και Power Rangers. Ήταν αυτά που δεν ήθελα να χάνω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στα διαλύματα που μπορεί να είχε κάνα διάλειμμα κουλουπού κουλουπού, άλλαζα καναλάκια να βλέπω και άλλα διάφορα. Αλλά αυτά ήταν η προτεραιότητά μου τα Σαββατοκύριακα. Μετά δε στο γυμνάσιο πλέον, όταν είχε φτάσει στο Z, το συζητάγαμε και με φίλους μου στο σχολείο. Δηλαδή περιμέναμε να έρθει το Σαββατοκύριακο να δούμε Dragon Ball και από Δευτέρα να καθόμαστε στην τάξη να συζητάμε. Ήμασταν και στα πρώτα φρανία εκεί πέρα, οπότε ήμασταν λιγότερο στόχος γιατί οι καθηγητές πήγαιναν πίσω. Και συζητάγαμε πρώτο φρανία Dragon Ball. Μαγικό. Έχεις περάσει τη φάση, γιατί τη θυμάμαι και εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, να δίνεις εξετάσεις και πρωί να παίζει τον Σογκόκου που πάει να αντιμετωπίσει το Cell στον Αντένα.
Ναι. Και ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μου, το μισό μυαλό μου πάντα ήταν στο Dragon Ball. Ξεκάθαρα πράγματα. Για κάποιο λόγο με τραβούσε, ρε παιδί μου. Είναι όλη η εξέλιξη, είναι αυτό το δέσιμο με το χαρακτήρα. Με τραβούσε. Δηλαδή κάθομαι και το βλέπω τώρα, ας πούμε, και λέω, φοφό, μερικά πράγματα είναι καρμικά. Τελείως. Το συγκεκριμένο ήταν πολύ, δηλαδή για μένα ήταν πάρα πολύ. Μια και μιλάς τώρα τόση ώρα για αυτή τη σειρά, εγώ θα σε ρωτήσω και θυμάσαι και τόσα πράγματα. Ποια ήταν έτσι μια στιγμή τη σειρά που τη θυμάσαι και λέει. Απλά μια σκηνή ιδιαίτερη που σου έχει μείνει. Σκηνές πάρα πολλές. Και πάρα πολλές πέρα από αστείες και πάρα πολλές συγκινητικές που με έχω πετύχει να δακρύζω και πραγματικά να στεναχωριέμαι με αυτό που βλέπω και να λέω δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Θα γυρίσω πίσω και θα πάω σε μια ευχάριστη σκηνή. Θα πάω τότε που ο Γκόκου συναντάει ξανά την Τσίτσι στο διαγωνισμό πολεμικών τεχνών, εκεί πέρα που θυμάμαι κιόλας και την εισαγωγή συγκεκριμένα την ελληνική, όπου λέγανε για την Τσίτσι ότι έχει νικήσει πάρα πολλούς άντρες για να έρχει εδώ με σκοπό να αντιμετωπίσει εκείνον τον έναν και τις περιμένεις, γιατί δεν ήξερες όλη την εξέλιξη και δεν είχες καταλάβει ότι ήταν αυτή, και βλέπεις τη μάχη χωρίς να την ακουμπήσεις φυσικά με εκείνο το αόρατο χτύπημα, την πετάει εκτός και τσουπ, να το, πάρτο και το γάμο, πάρτα κι όλα. Αυτό έχει μείνει, πραγματικά. Είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή και σαν πρόταση γάμου και όλο το κόλπο μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Τοριάμα φημίζεται να μην είναι πολύ του ρομάτζου, αλλά κάποιες φορές τα κάνει πολύ ωραία. Βλέπε Μπούλμα Ζέτα, βλέπε Android 18 με Κρίλιν. Μπορεί να λέει ότι δεν είναι καλός, αλλά εμένα μου αρέσει πώς τα κάνει. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ρομάτζου, γιατί αν παρατηρήσεις ότι τα ζευγάρια του Dragon Ball γενικά δεν έχουν κανένα μεγάλο love story στη ζωή τους. Δηλαδή, ας πούμε, Βετζέτα με την Πούλμα συνέχεια, ξέρω εγώ, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί. Ναι. Ο Γκόκου με την Τσίτσι, ας πούμε. Εντάξει, αυτοί λίγο το έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, θυμίζει. Η Τσίτσι θα μπορούσε κάλλιστα να θυμίζει η Ελληνίδα μάνα με το στυλ το οποίο έχει. Τέρμα παντόφλα ο Γκόκου. Και στα παιδιά, βέβαια, στα παιδιά της εννοείται ότι ξέρω εγώ τα καλύτερα, με τους καλύτερους καθηγητές, τους καλύτερους δασκάλους, να ξοδεύει χρήματα για τα παιδιά της, να τα κάνει, να τα σπουδάσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, ξέρεις, θυμίζει φουλ Ελληνίδα μάνα. Λες να έχει πάει καμία έμπνευση. Δεν ξέρω, έχει έρθει η Ελλάδα το Ριάμα, ξέρουμε. Είναι... δεν νομίζω. Γενικά είναι πολύ ταξιδεμένος, αλλά Ελλάδα δεν έχει έρθει. Πρέπει να έρθει, παιδιά μου. Πρέπει να έρθει κάποια στιγμή να δει τι ωραία πράγματα έχουμε εδώ. Να συνεχίσει να γράφει Dragon Ball. Έτσι. Έχουμε τον Τογιοτάρο. Μπορεί να έρθει αυτός. Ορίστε. Όποιος έρθει, δεν μας πειράζει. Να έρθει κάποιος. Πάντως ισχύει. Όσο αφορά τα ζευγάρια, συνήθως λειτουργεί πιο πολύ με την αντίθεση. Βλέπουμε ότι ο Βετζέτα και η Μπούλμα, ο Γκόκου και η Τσίτσι, όλοι έχουν μια σχετική αντίθεση μεταξύ τους. Είναι σαν η κάθε προσωπικότητα να συμπληρώνει την άλλη. Ακριβώς. Και είναι, νομίζω, και η έννοια του ζευγαριού αυτή πιο γενική, έτσι. Ότι ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον. Ωραία, μάλιστα. Ένα πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας και κακός, δηλαδή να έχουμε μια διαφορά. Δηλαδή, ποιος είναι ο αγαπημένος σου από τους καλούς και ποιος είναι από τους κακούς. Ωραία. Εντάξει, αγαπημένος χαρακτήρας στους καλούς. Θα πω τον Γκόκου, λέγοντας ότι υπάρχει μια ταύτιση σε πολλά πράγματα και σε όλη αυτή την περιπέτεια την οποία έχει ξεκινήσει από μικρούλης μέχρι και σήμερα. Και ταύτιση φυσικά εννοούμε όσον αφορά τα νοήματα, γιατί μέσα από όλα αυτά που περνάει ένας χαρακτήρας σε ένα άνιμε, εγώ πάντα κοιτάζω τα νοήματα και πώς μπορείς να τα μεταφέρεις στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου. Όποιοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία πιστεύω ότι καταλαβαίνουν ότι από τα άνιμε μπορείς να αποκομίσεις πολλά πράγματα. Και από το συγκεκριμένο χαρακτήρα εγώ προσωπικά έχω πάρει κάποια στοιχεία τα οποία τα έχω εξελίξει, τα έχω φτιάξει στην καθημερινότητά μου και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτό κάνει τον Γκόκου ως αγαπημένο μου χαρακτήρα. Από τους καλούς. Είναι ένα στοιχείο που ξεπερνάει τα όρια του και προσπαθεί να. Οπότε είναι καθαρά μια πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους. Είναι και έχει και αυτό το. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει αυτό πολύ που λέει να ξέρεις να αλλάξει ο χαρακτήρας του Γκόκου γιατί είναι παραμένει ίδιος. Εγώ το αγαπώ που είναι έτσι όλα τα χρόνια. Είναι ένα παιδί. Μεγάλο παιδί, το οποίο έχει έναν στόχο στη ζωή του. Αυτός είναι ο στόχος του. Δεν τον ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, τον ενδιαφέρει να εξελίσσεται, να γίνεται όλο και πιο δυνατός και έχει θέσει αυτό σαν στόχο. Από κακό χαρακτήρα, μαζί με story, να βάλω και λίγο έτσι
Από κακό χαρακτήρα θα έλεγα τον Φρίζα. Και αυτό για... και θα τον πω με βάση το ότι έχω δει και το Super ολόκληρο και το πώς εξελίχθηκε. Διότι είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος σου υπενθυμίζει πάντα ότι πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Πάντα πρέπει να προσέχεις τους γύρω σου, όσο καλοί και αν φαίνονται, και να πρέπει να σε κρατάει προετοιμασμένο για την κάθε στιγμή που μπορεί κάποιος να αποφασίσει εν τέλει από εκεί που είναι κοντά σου να σου δώσει ένα ξαφνικό χτύπημα και να σε βγάλει από τη μέση. Είναι ένας χαρακτήρας που το έχει αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Το απέδειξε περίτρανα στο tournament του Power. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να πω να κάνω spoil πράγματα, γιατί μπορεί να υπάρχει κόσμος που δεν το έχει δει. Ναι. Αλλά πραγματικά, και είναι ο μόνος χαρακτήρας. Εντάξει, ο μόνος. Ναι, νομίζω ότι είναι ο μόνος χαρακτήρας που καταφέρνει κάθε φορά που αναφέρεται στο όνομά του να τσαντίζει τον Goku. Ναι. Εντάξει, ναι, τώρα στην πορεία αυτό μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να μην αλλάξει ποτέ, δεν το ξέρουμε. Ναι, είναι ο χαρακτήρας επίσης που έφτασε τον Goku στο Super Saiyan επίπεδο για πρώτη φορά. Ού, καλά. Με τη συμπεριφορά του. Είναι πολλά με τον Freeza. Και νομίζω ότι τον αγαπάει και ο Toriyama για να τον φέρνει πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο fan service που παίζει γι' αυτό κάποιο ρόλο. Αλλά νομίζω σίγουρα ότι το Toriyama έχει κάποια αγάπη για τον Φρίζα. Έτσι το ρόλο. Λογικά υπάρχει σοβαρή περίπτωση να του έχει μια μεγάλη αγάπη. Αλλά πέρα από αυτό, μην ξεχνάμε ότι ο Φρίζα είναι ένας κακός, ο οποίος και ο Μπίρους, όταν έμαθε ότι ο Γκόκου ήταν αυτός που τον νίκησε, ξαφνιάστηκε. Δηλαδή τον θεωρούν έτσι κι αλλιώς πολύ δυνατό κακό στο γαλαξία. Ναι. Προσωπικά, εγώ περίμενα να μας δώσεις άλλη απάντηση. Αλλά σχετίζεται λίγο και με σένα σαν voice actor του Goku. Περίμενα να αναφέρεις τον Goku Black. Τον Goku Black, θα σε είχα αγαπήσει. Διότι πραγματικά πολλοί αναμένουν να σε ακούσουν πώς θα κάνεις τη φωνή του όταν έρθει αυτή η εποχή. Αν θα κάνεις φυσικά τη φωνή του. Εμείς πηγαίνουμε πάντα με την οτροπία του Ιαπωνικού και του Αμερικάνικου, όπου και στις δύο εκδόσεις ο ίδιος ηθοποιός έκανε και τη φωνή του Goku Black. Η λογική είναι, εντάξει, η λογική είναι ότι, ναι, οκ, okay, ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν είπα Goku Black είναι αυτό, γιατί θέλω να τον περιμένω λίγο, θέλω να δω κιόλας αν θα το δοκιμάσω, να δω τι τάξη μπορεί να έχουμε ένα κακό. Απλά ο Freeza είναι πιο διαχρονικός κακός, δηλαδή ναι. τον είδαμε και στην ταινία, τον βλέπουμε γενικά να κάνει, να βοηθάει. Ο Black ήταν απλά ένα πέρασμα, όπως ήταν αντίστοιχα ο Cell, ο Boo, εντάξει, έμεινε. Ο Kid Buu ήταν το πέρασμα, αλλά σαν μεγάλος Buu έμεινε. Η περισσότερη κακή, ας πούμε, του Dragon Ball ήταν περαστική. Ο Freeza, για κάποιο λόγο, από το Z μέχρι και σήμερα έχει μείνει. Ισχύει. Και η λέξη διαχρονικός είναι, πιστεύω, ιδανική σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει... Εκεί έρχεται και η αγάπη του, ναι, Toriyama που λέγαμε. Ο Toriyama γενικότερα έχει μια δυναμία στις παλιές του δημιουργίες και θέλει να τις κρατάει ζωντανές, και πιστεύω ότι με τον Freezer όντως έκανε ένα καινούριο βήμα που πραγματικά πιστεύω ότι εκεί θα θεωρούταν το πέρασμα του Dragon Ball σε Dragon Ball Z ή Z. Όπως το θέλει ο καθένα. Η Freeza, Freezer ή αντίστοιχα, όλα αυτά είναι, για μένα είναι σωστά όλα. Όπως Destro και τον Broly. Φυσικά, φυσικά. Ο Broly είναι, θα έλεγα, ίσως ο πιο δυνατός κακός που έχει περάσει. Κακός, δηλαδή, βασικά δεν ξέρω πώς να το πεις κακό απαραίτητα. Γιατί είναι άλλα στοιχεία πίσω από τον Broly τα οποία τον οδήγησαν στο να αποκτήσει αυτό το χαρακτήρα. Ναι. Δηλαδή ο Broly δεν θεωρώ ότι ήταν κακός από όταν γεννήθηκε. Οι καταστάσεις τον έκαναν κακό. Βεβαίως. Αν και αυτό το είπα χαϊδευτικά, επειδή ο Toriyama έχει ξεχάσει ότι έχει συνδυάσει τον Broly στον παλιότερο. Έχουμε και αυτό το θέμα με τον Toriyama. Ο Toriyama ξεχνάει, ναι, τι κάνει. Το χρυσό ψάρα Toriyama. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σε μια διαφορετική ερώτηση. Dragon Ball εναντίον Dragon Ball Super. Και όταν λέω Dragon Ball, εννοώ την αρχική σειρά, το Z και το GT. Ποια είναι η γνώμη σου για το πέρασμα της σειράς από τότε που ολοκληρώθηκε με το GT στη σημερινή εποχή? Πώς πιστεύεις, καταρχήν πιστεύεις ότι η ιστορία τη διαχειριστήκανε σωστά ή θα ήθελες να δεις κάτι άλλο? Λοιπόν, είμαι ο Toriyama και ό,τι θέλω κάνω. Αυτό είναι νόμος. Φυσικά. Οπότε, ό,τι πει ο Toriyama, ας πούμε, οι fans ακολουθούν, γιατί υπάρχει μια εμπιστοσύνη στον άνθρωπο αυτό. Προσωπικά θεωρώ ότι, εντάξει, αν πεις ότι το GT πάει πολύ αλλού σαν σειρά, ότι μου βάζει μια συνέχεια στο Dragon Ball Z από εκεί που το είχα αφήσει, και για την τηλεόραση μιλάω πάντα, γιατί το GT
πέρα από DVD δεν ήρθε ποτέ τηλεοπτικά, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε βάζοντας το ότι μου συνεχίζει στην τηλεόραση πλέον την αγαπημένη μου σειρά, τουλάχιστον σε εμάς, έτσι, για μας μιλάω, είναι όλα ok. Σαν ιστορία και το πώς εξελίχθηκε όλο το Super, έχω ακούσει διάφορα γενικά δεξιά και αριστερά. Εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος με αυτό που είδα. Αν μπορώ να πω ότι κάτι δεν μου άρεσε, δεν θα ήταν στο κομμάτι story. Θα ήταν ίσως λίγο στο κομμάτι animation, ότι σε κάποιες σκηνές, ας πούμε, ίσως θα μπορούσε να έχει γίνει λίγο καλύτερη δουλειά. Βέβαια, αν πεις ότι πλέον το Dragon Ball έγινε λίγο πιο τηλεοπτικό και πιο προσιτό, ας πούμε, σε παιδιά, γιατί το σχέδιό του είναι πιο προσιτό σε παιδιά, δεν είναι όπως ήταν παλιά που βλέπεις αίματα, που βλέπεις χτυπήματα, που βλέπεις όλα αυτά. Πλέον μόνο γρατζουνιές βλέπεις. Εγώ νομίζω ότι η ιστορία και το πώς εξελίχθηκε το πράγμα ήταν μια χαρά. Βέβαια, δεν ξέρω τι μπορώ να περιμένω πλέον. Σχετικά με αυτό που είπες, περί βίας, έχεις απόλυτο δίκιο και ο κύριος λόγος είναι ότι το Zeta ήταν μια εκπομπή που πεζότανε απογευματινές με πιο και οι βραδινές ώρες στην Ιαπωνία. Το Dragon Ball Super είναι μια εκπομπή που παίζεται στις 9 η ώρα το πρωί στην πιο εμπορική για παιδιά ζώνη στην Ιαπωνία. Το οποίο σημαίνει ότι όντως η βία πρέπει να μετριαστεί και επίσης θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, διότι προσπαθούμε και εμείς να ασχολούμαστε όσο πιο ενεργά μπορούμε με την παραγωγή του animation και ακολουθούμε φανατικά συγκεκριμένα το Super. Το Super ήταν μια παραγωγή η οποία ξεκίνησε πολύ απότομα και δυστυχώς για αρκετά επεισόδια αυτό γίνεται αντιληπτό. Το σχέδιο είναι απλό, το σχέδιο έχει λάθη, η κίνηση είναι στα σημεία που υπάρχει σχεδόν ανύπαρκτη και φυσικά ακολουθώντας και την ελληνική μεταγλώτηση του Dragon Ball πλησιάζουμε το κόκκινο σημείο. Το επεισόδιο 24, όπου είναι από άποψη παραγωγής το χαμηλότερο σημείο σε όλη τη σειρά. 24. Ναι. Συγκεκριμένα αυτό που θα δούμε στην ελληνική τηλεόραση θα είναι μια βελτιωμένη έκδοση. Θα είναι η έκδοση που θα πάρουν από τα Blu-ray. Ναι, ισχύει, έχουν πάρει τα Blu-ray, διότι ήδη έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες διορθώσεις, παρατηρώντας και το επεισόδιο 5 που παίχτηκε στην ελληνική μεταγλώτηση. Ναι, ναι. Αλλά πάλι δεν είναι κάτι το οποίο αξίζει για μια τόσο μεγάλη σειρά. Φυσικά αυτό διορθώνεται αργότερα, αλλά περνάει χρόνος. Και σειρά με μεγάλο budget. Δηλαδή είναι μια σειρά η οποία έχει αποφέρει αρκετά χρήματα. Θεωρώ ότι με τα χρήματα τα οποία έχει πάρει αυτή η σειρά μπορεί να επενδύσει λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν μου πεις τώρα το τι θεωρούμε εμείς με το τι θεωρούν οι εταιρείες, είναι τελείως διαφορετικός δρόμος. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήδη έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα. Το λάθος που έγινε, και το λάθος φυσικά βασίζεται στο γεγονός ότι, όπως είπες και εσύ, το Dragon Ball είναι υπερβολικά επιτυχημένο. Είναι ότι η παραγωγή και η χορηγή θέλανε η σειρά να συνεχιστεί μετά το Kai, όπου το Kai πεζόταν στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα, δίχως να υπάρχει αρκετός χρόνος για να φτιαχτεί animation, να ξεκινήσουν μια σειρά. Μετά από ένα σημείο, να το πω πολύ απλά για τον κόσμο να καταλαβαίνει, όσα λεφτά και να βάλεις σε μια παραγωγή, άμα δεν υπάρχει χρόνος, δεν μπορείς να παράγεις τίποτα. Τα λεφτά βοηθάνε και φαίνεται, διότι μετά από ένα σημείο θα δούμε ότι το animation βελτιώνεται δραματικά. Αλλά η έλλειψη χρόνου θα βασανίζει τη σειρά για πολλά επεισόδια. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είδαμε βελτίωση και ειδικά όσο περνούσε ο καιρός και τα επεισόδια, υπήρχε συνεχής βελτίωση. Δηλαδή, είναι μια σειρά η οποία ακούει τους fans, εγώ πιστεύω. Ακούει, θα ήθελα να πω καλύτερα, τα πορτοφόλια των fans. Εντάξει, και αυτό. Σε αυτό το αποδέχομαι. Να το πεις πιο ολοκληρωμένα, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως το Dragon Ball Super έχει μια πιο πολύ τάση προς τους fans. Θα ήθελα και να προσθέσω ότι η TOE με το budget τους, όσο το χρησιμοποιούσε και πιο έξυπνα στην πορεία του Super, αν παρατηρήσεις και εσύ Τάσο και Ντέστρο, την πορεία των επεισοδίων είχαμε καλύτερο animation και καλύτερο. Αυτό είναι το, συνέβη γιατί η TOE κατάλαβε το λάθος της με την παραγωγή που έκανε πριν ξεκινήσει το Super και έβαλε περισσότερα άτομα να δουλεύουν στα επεισόδια, οπότε ήταν κάποιο αξιοπρεπέστατο πιο καλό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό που λες, ίσως και οι ίδιοι δεν περίμεναν ότι θα είχε τόσο τεράστια απήχηση ξανά. Δηλαδή, ίσως να πίστεψε και οι ίδιοι ότι οι fans γύρισαν λίγο την πλάτη σε κάποια πράγματα. Οπότε σου λέει, επειδή θα κάνω ένα comeback, μπαίνω συντηρητικά, να δούμε τι και πώς, και θα τους το απογειώσω μετά. Είχε τον τρόπο να το κάνει. Φυσικά. Εγώ και το έκανε, έτσι. Δικαιώθηκαν και με την καινούργια ταινία που είναι απίστευτη, θέμα animation.
Γιατί σου λέει, παιδιά, το Super το καταστρέψαμε, ας βάλουμε κάτι που ο κόσμος θα θυμάται για 100 χρόνια. Και το κατάφερε. Λοιπόν, την καινούργια ταινία την έχεις δει ή όχι ακόμα? Την έχω δει. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου? Οι εντυπώσεις μου ήταν ότι είχα κολλήσει τη τηλεόραση σε τη διάρκεια της ταινίας και έλεγα, αυτό το πράγμα δεν γίνεται να τελειώσει κάποια στιγμή. Και όμως τελείωσε, δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι έγινε φοβερή δουλειά, και όχι μόνο ως παραγωγή. Είναι ότι είναι μια ταινία η οποία σου αφήνει ένα παραθυράκι ότι νέες περιπέτειες έρχονται. Μάλιστα. Και μια πιάσουμε ταινίες. Του Μπρόλι είναι αγαπημένη σου ταινία ή έχεις κάποια άλλη που σου έχει μείνει? Γιατί φαντάζομαι έχεις δει και την ταινία. Αν θα έβαζα αγαπημένη μου ταινία από του Dragon Ball, τις ταινίες που νομίζω πρέπει να τις έχω δει όλες, θα έλεγα ως αγαπημένη μου την πρώτη ταινία του Bardock. Ναι. Bardock the Father of Goku, ναι. Μπράβο, γιατί εκεί πέρα όταν την είδα πρώτη φορά έφαγα ένα χαστούκι και λέω, όπα, υπάρχει ζωή και πριν. Και μόλις σε πάρα πολλές απορίες που είχα περί Goku, περί τι ήταν η Saiyan, περί τι επικρατούσε στον πλανήτη, πως όλα αυτά με τον Φρίζα ή να τον υπηρετεί ο Βετζέτα, ο Νάπα, Βετζέτα ή Βετζίτα. Γιατί υπάρχουν πολλοί που για κάποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλουν να τον ακούνε Βετζίτα και όχι Βετζέτα. Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ λάθος σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Αλλά γενικά νομίζω ότι ήταν η αγαπημένη μου ταινία, η πρώτη. Εντάξει, στη δεύτερη δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι έπρεπε να το δω αυτό. Το πώς έγινε αυτό το Super Saiyan, ο πατέρας του Γκόκου, και ότι αυτός εν τέλει μάλλον ήταν ο πρώτος Super Saiyan. Ήταν λίγο μπέρδεμα. Ναι, το επεισόδιο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό, αν θα έλεγα αγαπημένη μου ταινία, θα έλεγα αυτή. Πραγματικά, το δεύτερο part, την OVA που βγήκε, μπορούμε να την αγνοήσουμε. Είναι από διαφορετικούς δημιουργούς. Είναι, πώς να το πω, είναι σαν fan service που ούτε οι fans δεν θέλανε να το πάρουν αυτό το service. Σωστό. Και ας μείνουμε με την ιστορία του μοναχικού πατέρα, όπου δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένας αλήτης, να μιλήσω λίγο πιο... Μπάντας. Ένας μπάντας αλήτης, ο οποίος ήθελε να κάνει το σωστό και τίποτα παραπάνω. Γιατί έβλεπε το μέλλον. Και αν τον είχαν ακούσει, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί περισσότεροι. Εκτός αν πάρουμε την καινούργια ταινία, όπου στην καινούργια ταινία δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε ακριβώς. Αν και μας άφησαν ένα υπονοούμενο ότι το special του Bardock μπορεί να έγινε. Ναι, αλλά σ' άφησαν υπονοούμενο, αυτό. Θα ήθελα να πιστεύω τι έγινε. Εγώ είπα, αφού το βάλανε που το ξαναβάλανε από την αρχή και θα μας πηγαίνανε λίγο σε αυτόν τον κόσμο, θα ήθελα να κάνω ένα side story τύπου εν τέλει οι Σάγιαν άκουσαν τον Bardock και ξεσηκώθηκαν όλοι και έγινε εκεί πέρα μία μάχη που δεν θα την ξεχάσει κανείς. Όλοι οι Σάγιαν εναντίον του στρατού του Φρίζα και όλοι μέσα εκεί ξύλο, χαμός. Θα ήταν πολύ ωραίο. Και καλά να γίνει αυτό που φοβόταν ο Φρίζα, ότι οι Σάγιαν μπορεί κάποια στιγμή να κάνουν εξέγερση. Αυτό. Ένα what if. Αυτό θα ήταν φοβερό fan service άμα ναι. Ποτέ εκεί. Η αρχική ιδέα πάντως και η πλοκή για την ταινία του Μπρόλι ήταν 3 ώρες. Άρα έχουμε χάσει πολύ περιεχόμενο και πολλοί πιστεύουν ότι το Super με το που επιστρέψει, που όλοι γνωρίζουμε ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή, αποκλείεται να μην επιστρέψει, θα κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε και το πρώτο Super που ανέλησε τις 2 προηγούμενες ταινίες. Και πιστεύουν ότι αν γυρίσει ποτέ το Dragon Ball Super, το που είναι Dragon Ball Super 2, Dragon Ball Super Z, Dragon Ball Ultra, θα ξεκινήσει με τον Broly για αρκετά επεισόδια και θα μας επαναφέρει αυτή την 1,5 ώρα που χάσαμε από την ταινία. Αυτό ναι, το Dragon πιστεύω και εγώ ότι μπορεί να γίνει. Dragon Ball Super η επιστροφή, επεισόδιο 132. Τι θα ήθελες να δεις? Τι θα ήθελα να δω? Πολύ καλή ερώτηση. Μετά από όλον αυτόν τον χαμό ο οποίος έγινε προς το τέλος του Super που είδαμε όλοι, θα ήθελα η ιστορία να ξεκινήσει αυτή τη φορά όχι με την ειρήνη που θα επικρατήσει στη γη, οι οικογένειες, έχει προχωρήσει η ζωή τους. Θα ήθελα να ξεκινήσει ακριβώς εκεί που τελειώνει. Δηλαδή, ο Φρίζα επιστρέφει στη ζωή. Καλά, πόσες φορές έχει επιστρέψει στη ζωή αυτός, σαν τον Κρίλιν θα καταδείξει στο τέλος. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο, ρε παιδί μου, εκεί, να δούμε λίγο στρατό Φρίζα, να δούμε τι κενό υπήρχε, γιατί σίγουρα ο Φρίζα θέλει να χτίσει ξανά στρατό, γιατί είναι αντίστοιχος στόχος του να κατακτήσει το γαλαξία, οπότε θεωρώ ότι με βάση το στρατό που έχει τώρα
ο οποίος γελάνε και οι πέτρες, θέλει να κάνει κάτι καλύτερο. Και θέλω να δω αυτό, θέλω να δω λίγο ιστορία Φρίζα πλέον. Δηλαδή πώς έχει σκοπό να χτίσει στρατό και να δούμε ξανά ένδοξες μέρες, Ginyu Force, Zarbon, Dodoria. Να δούμε πάλι δηλαδή commanders που είχαν και το χαβαλέ τους, αλλά ήταν και σοβαροί και ήξερες ότι εδώ θα δούμε ξύλο, ας πούμε. Δεν είναι σορμπέδες και τα λοιπά. Ακριβώς αυτό η ταινία καινούργια είναι. Το ένα main plot που έχει είναι ότι ο Freeza είναι απελπισμένος και θέλει να φτιάξει ο στρατό. Γι' αυτό φαίνομαι και φέρνει και τον Broly και τον θέλει στην ουσία στο τέλος, αν είδες, ναι. που στο τέλος κάθεται ήρεμος και λέει ήταν ενδιαφέρον αυτός ο Broly. Μα προφανώς, άμα έπαιρνε τον Broly μαζί του, καλά, καταρχήν θα μπορούσε να τον διαχειριστεί ή ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Αλλά αν ας πούμε ότι κατάφερνε με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί αυτή τη δύναμη που έχει ο Broly, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, εντάξει, εκεί φαντάζομαι ότι κάτι θα σκεφτόταν το Ριγιάμα, θα μπλεκε όλα τα universe μαζί, θα έφερνε το Jiren να παλεύει με το δικό μας universe, μπας και κάνουν κάτι ομαδικό. Fusion Jiren με Goku μετά και πάει λέγοντας. Overpower, όλα. Το πήγες φάση Heroes. Ξεκάθαρα. Εμένα μου αρέσει το Heroes, πλάκα. Εντάξει. Έχει ωραίο πλότ, αλλά... Εμένα θα μου αρέσει ακόμα περισσότερο όταν παίξω το παιχνίδι που θα βγει σε λίγο καιρό. Α, εκεί θα μας αρέσει σε όλους, νομίζω θα καταλάβουμε τα πάντα. Ναι, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και λίγο τι γίνεται, διότι ωραίο το fan service, αλλά υπάρχει μια πλοκή που χάνουμε. Εντάξει, κοίτα, εγώ δεν το βλέπω για την πλοκή. Δεν θεωρώ ότι έχει πλοκή το Heroes. Δηλαδή, το Heroes είναι βάλει τους όλους μέσα και βγάλτε το άκρη σας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βρέθηκε ένας μια μέρα ένας τρελός. Αυτό που σκέφτονται πολλοί από εμάς ίσως, τι θα γινόταν αν ο Goku αντιμετώπισε τον Τάδε ή ο Τάδε, ξέρω ένα άλλο κακό ή οτιδήποτε. Τα πήρε όλα μέσα, τα βάλε μέσα σε ένα μπολ, τα ανακάτεψε και σου λέει ωραίο βγαίνει. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί θα δούμε κάποιες μάχες και βλέπουμε και κάποια που δεν θα τα βλέπαμε ποτέ σε σειρά επεισοδίων με τη ροή του Dragon Ball. Τέλειο, τέλειο. Δίσταζα λίγο να σε ρωτήσω για το Heroes, αλλά βλέπω ότι είσαι full ενημερωμένος. Το βλέπω, το παρακολουθώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε αρκετά για τον Dragon Ball, πιστεύω ότι είναι καιρός να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι μας, την μεταγλώτηση. Ωραία. Θα χρειαστούμε τις γνώσεις σου. Ο ειδικός μπαίνει τώρα. Ο ειδικός. Όσο ειδικό μπορεί να με πεις. Πριν φέρουμε τη μεταγλώτηση που γίνεται τώρα, θα σε ρωτήσω, αφού πλέον μας είπες ότι έχεις παρακολουθήσει και το παλιό, φαντάζομαι σε ειδικό, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχεις δει κάποια άλλη μεταγλώτηση, για παράδειγμα Ιαπωνική, Αμερικάνικη, δεν ξέρω, ή και την Ελληνική. Θέλω να πεις ποια είναι η αγαπημένη σου από αυτές τις μεταγλωτήσεις. Λοιπόν, η αγαπημένη μου, μακράν αγαπημένη μου, είναι η Αμερικάνικη. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ο πιο accurate Goku που θα μπορούσε να υπάρξει ever. Και μπορώ να πω, ανέβαζα τώρα σε μια σειρά εγώ τις τρεις μεταγλωτήσεις. Έχω δει και άλλες μεταγλωτήσεις και από άλλες χώρες. Ναι, έχω δει Πορτογαλία, έχω δει Γαλλία, έχω δει Γερμανία και δεν θέλω να τις ξαναδώ. Παρένθεση. Έχω φίλους από Γερμανία που το βλέπανε και μου έχουν πει εγγυημένα ότι είναι ωραία μεταγλώτηση και την έχω ακούσει, είναι ωραία. Λοιπόν, πρόκειται τι γίνεται. Οι Γερμανοί σέβονται πάρα πολύ αυτό που κάνουν και μεταγλωτίζουν ό,τι υπάρχει. Δηλαδή, και εσύ τώρα και εμείς τώρα που μιλάμε, αν μας βάλουμε σε βίντεο εκεί, θα μας μεταγλωτίσουν και εμάς. Υπάρχει μεγάλη βιομηχανία εκεί πέρα. Και γι' αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνουν καλές δουλειές σε γενικές γραμμές. Και μιας και πιάσαμε και τις μεταγλωτίσεις και είπες ότι πια σ' αρέσει, ήταν μια έμπνευση να κάνεις, ρε παιδί μου, τον Σον Γκόκου, το αμερικάνικο dub. Είχες, ρε παιδί μου, και την Ζάγο, η οποία είναι πολύ δυνατή στα βλαχτά. Είναι και ο Σέμερ, βέβαια, αλλά τη θεωρώ έτσι πιο μαθημένη, γιατί κάνει το χαρακτήρα εδώ και 30 πόσα χρόνια. Εν ολίγης, πού εμπνεύστηκες να κάνεις τον Γκόκου, είναι κάτι δικό σου, είναι κάτι από αλλού που το πήρες σαν δικό σου? Κοίτα τι γίνεται. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, ακόμα και την φωνή, την ελληνική του Γκόκου, Θέμης Ψυχογιός, έχω πάρει και κάποια στοιχεία, έχω προσπαθήσει να πάρω και από εκεί που μου αρέσανε. Ναι. Γενικά τι γίνεται, εμένα μου αρέσει να λειτουργώ σε εξής. Σε ό,τι κάνω στη ζωή μου και στη μεταγλώτηση επίσης, μου αρέσει να παίρνω στοιχεία, αλλά όχι να μιμούμε. Δηλαδή θέλω να βάλω το δικό μου χαρακτήρα πάνω σε αυτό. Γιατί στην τελική εγώ καλούμαι να κάνω τον χαρακτήρα αυτό. Άμα ήταν να τον έκανε κάποιος άλλος, δεν θα χρειαζόταν να τον κάνω μίμηση, θα φέρνει απλά τον άλλον. Οπότε έχω πάρει στοιχεία από
όλες τις μεταγλωτήσεις που έχω ακούσει, τα έχω φιλτράρει με τον δικό μου τρόπο και το αποτέλεσμα το οποίο βγάζω είναι αυτό ακριβώς που έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, σαν να σε ρωτάνε πώς θα φανταζόσουν τον Γκόκου αν τον έκανες εσύ μια μέρα. Θα σου έλεγα έτσι, αυτό που βγάζω. Και με την μορφή του και με την παρουσία του και με όλα. Πολύ σωστή νοοτροπία. Το ότι σκέφτεσαι έτσι πιστεύω είναι το ιδανικό. Από την άποψη ότι και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές μεταγλωτήσεις, πιστεύω ότι κάθε μεταγλωτιστής έχει τα δυνατά του σημεία. Θα μπορούσα, ας πούμε, να σου δώσω κάποια παραδείγματα, ότι πιστεύω ότι ο Σον Σέμελ έχει μια πάρα πολύ όμορφη, σοβαρή φωνή για τον Γκόκου, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολύ ωραία κωμική φωνή. Αντίστοιχα, η Μάσα Κονοζάουα πιστεύω ότι έχει ιδανική φωνή, ασχέτως που είναι γυναίκα, για τον Γκόκου Μπλακ. Βγάζει αυτή την, πώς να το πω, την πονηριά και ναι, το twisted personality που πρέπει να έχει ένας χαρακτήρας ο οποίος, ενώ στο σώμα είναι ένας πολύ καλός και αγνός χαρακτήρας, στην πραγματικότητα είναι ένας πονηρός θεός. Νομίζω ότι το έθεσες και το έφερες σε μια πολύ ωραία ευθεία όλο αυτό και πραγματικά και στο δικό μου το μυαλό, δηλαδή κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σαν απλό Γκόκου, το ιαπωνικό, δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει. Και δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει, ότι πολλές φορές θεωρώ ότι, κοιτάξτε, αυτό είναι και λογικό γιατί είναι γυναικεία φωνή. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πιάσει αντρικό τόνο. Ακούγεται, ρε παιδί μου, αυτό το ότι ξέρεις ότι είναι μια κυρία από πίσω και είναι και μεγάλη σε ηλικία πλέον. Έτσι, γιατί εντάξει, είναι μια ζωή ολόκληρη κάνει τον Γκόκου. Αλλά παρόλα αυτά, δεν σε ξενίζει γιατί το έχει συνηθίσει το αυτή. Ναι. Ένα αυτή, ας πούμε, που έχει συνηθίσει το ελληνικό, ας πούμε, αν ακούσει για πρώτη φορά το ιαπωνικό, δεν θεωρώ ότι θα του αρέσει αυτό που ακούει. Νομίζω το έχουμε πάθει όλοι αυτό. Ναι, είναι ένα σοκ. Ναι, γιατί λες τώρα, wow, τι γίνεται εδώ. Εγώ μετά τα ελληνικά, ας πούμε, όταν το έβλεπα και το βλέπαμε όλοι μαζί, ναι, φαντάζομαι ότι και η δική σας αντίδραση, πρώτη φορά που θα ακούσατε το ιαπωνικό, θα ήταν what. Σταμάτησε να κατέβω, τι γίνεται εδώ. Και τώρα. Δεν μ' άρεσε αυτό που άκουγα. Με ξένιζε. Ακούγεται πολύ καλύτερα από τα νεαρά, τα νεανικά της χρόνια. Ναι. Όπου πραγματικά ακουγόταν σαν μια νεαρή κοπέλα. Ναι. Καμιά φορά στον τεστ φέρνω παράδειγμα τον. Επειδή ο Ζάγο έχει κάνει τον Τάρλες, να ακούσει πώς ακούγεται τώρα ο Μπλακ και πώς ο Τάρλες τότε. Γιατί στην ουσία ο Ζάγο πήγε με την ίδια νοοτροπία, να κάνει έναν κακό Γκόκου. Πρακτικά, δηλαδή και φαινομενικά και όλα αυτά σχεδόν ίδιοι. Ναι, αλλά επειδή ο Ζάγο πλέον έχει αποκτήσει και εμπειρία και όπως είπε ο Ντέστρο, έχει καλυτερεύσει τη φωνή της, τον Μπλακ τον κάνει εξαιρετικά για μένα. Σε αντίθεση, ας πούμε, που στο αμερικάνικο, στα video games ο Σέμερ προσπάθησε να κάνει ένα πολύ κακό Γκόκου και ενώ στη σειρά πήρε μια άλλη νοοτροπία και τον έκανε πάρα πολύ ωραίο, τον Μπλακ. Και έρωζε, βέβαια. Ναι. Και δέχτηκε και πολύ επίθεση ο Σέμελ, διότι ο Σέμελ προσπάθησε να είναι λίγο πιο ελεύθερος. Προφανώς ο Γκόκου Μπλακ δεν έκανε την εμφάνισή του στην Αμερική στη σειρά, αλλά στο παιχνίδι Xenoverse 2. Και εκεί πέρα η Bandai του έδωσε πλήρη ελευθερία να δοκιμάσει φωνές. Και οι δύο φωνές που δοκίμασε συγκεκριμένα ο Σέμελ ήταν για τον Γκόκου Μπλακ μία φωνή βαριά σαν του Super Saiyan 3 Γκόκου, με μιλάμε υπερβολικό γρέζι όπως λες, και για τον Super Saiyan Rosé μία φωνή Γκόκου με βρετανική προφορά. Αλλά βαριά βρετανική προφορά. Όπου και οι δύο, δυστυχώς, εμένα προσωπικά δεν είχα θέμα με τη βρετανική προφορά. Μου άρεσε, αλλά εγώ δεν είμαι Αμερικάνος και το γεγονός ότι μπορείς να μου πεις ότι ένας Βρετανός μπορεί να είναι πονηρός και να έχει στριφτό μουστάκι, μπορώ να το πάρω και να γελάσω. Ένας Αμερικάνος προσβάλλεται με αυτό. Οι Αμερικάνοι λέγανε, α, δηλαδή, άμα έχεις βρετανική προφορά γίνεσαι κακός αυτόματα. Και τον αποθαρρύνανε και γύρισε σε έναν Γκόκου με λίγο πιο σοβαρή monotone στη φωνή του. Κοίτα, στην μεταγλώτηση είναι δύο οι δρόμοι. Ή που θα πας και θα πεις εδώ, σε αυτό το χαρακτήρα, θα μπω μέσα και θα δημιουργήσω, το οποίο δεν γίνεται και δεν το κάνουν πολύ αυτό. Ή θα μπεις μέσα και θα πεις, πάμε safe, δεν θα, μπορεί να μην μου βγει το τέλειο, αλλά δεν θα βγει και κακό. Πάμε μια safe επιλογή η οποία ακούγεται. Από εκεί και πέρα ο καθένας διαλέγει το δρόμο του. Και οι fans αντίστοιχα σε περιμένουν σαν ελεύθεροι σκοπευτές στη γωνία για να πούνε τη γνώμη τους, η οποία γνώμη πολλές φορές μπορεί να είναι από την πιο έτσι, φιλική, ας το πούμε, αν δεν τους αρέσει πάντα μιλάμε έτσι, την πιο φιλική στο τι να βελτιώσεις, μέχρι τη χειρότερη όπου σου λένε ότι, μέχρι να σου πούνε δεν κάνεις γι' αυτό, παράτατο, δηλαδή κάνε κάτι άλλο.
Δεν ξέρω αν δέχτηκε ο άνθρωπος τέτοια πράγματα, ας πούμε. Πίστεψέ με, πολύ χειρότερα από αυτά που λες. Ναι, δηλαδή έτσι όπως μου το χαρακτηρίσατε, κάπως έτσι το φαντάζομαι. Ναι, το δοκιμάστηκε, επειδή ο Σέμελ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δυνατή προσωπικότητα, δοκιμάστηκε η προσωπικότητά του ενάντια στους γνωστούς ανθρώπους του ίντερνετ. Στους keyboard warriors πλέον που εντάξει, βρίσκονται παντού. Σαν το στρατό του Φρίζα ένα πράγμα. Είναι τόσο πολύ. Ας κάνουμε ένα... Μιας και μιλήσαμε για ξένες μεταγλωτήσεις, ας κάνουμε λίγο μια συζήτηση χωρίς πολλή σκέψη. Αν, θα πούμε και εμείς τη γνώμη μας, αν έπρεπε να διαλέξεις, από Έλληνες μιλάμε πάντα, έναν Γκόκου. Ναι. Δεν σου λέω τον καλύτερο κατά τη γνώμη σου, αλλά αυτόν που όταν σκέφτεσαι τον Γκόκου έρχεται στα αυτιά σου, σαν να ακούς τη φωνή σου. Ποιον θα έλεγες? Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μας, όταν λέγαμε Γκόκου, ένα ήταν το όνομα το οποίο μας ερχόταν στο μυαλό, Θέμης Ψυχογιός, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που τον έφερε, ρε παιδί μου, στα αυτιά μας να ακούγεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι, εκτός από τον άλλο άνθρωπο που βρίσκεται στο ίδιο κόλ μαζί μας. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου εσένα? Ο Βενιέρης, ρε Μάγη, δεν μπορώ, με αρέσει πολύ ο Βενιέρης. Είναι πολύ ωραίος ηθοποιός. Μα είναι ωραίος ηθοποιός. Απλά ερωτήθηκε για Γκόκου. Δηλαδή, ο Βενιέρης, ας πούμε, εμένα μ' άρεσε σαν Μαμόρου, ας πούμε. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Αλλά πιστεύω σε τέτοιους ρόλους ο Βενιέρης. Λίγο πιο σοβαρού. Όχι σοβαρού με την άποψη, ρε παιδί μου, ότι. Ξέρεις, πιο κύριος, πιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το έχει πει και ο άνθρωπος ότι. Δυσκολεύονταν λίγο να κάνει παιδική τη φωνή του, για τον Γκόκου ιδιαίτερα. Και ναι. Πιστεύω αυτό είναι και λίγο πρόβλημα για τις κραυγές, γιατί ο Βενιέρης, αν και θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίος Γκόκου, σαν Γκόκου, σαν σοβαρό και αστείο τέλος πάντων, δεν τα πετύχει όσο καλό όσο ο Ψυχογιός στις κραυγές. Ο Ψυχογιός είχε πολύ ωραία κραυγή. Αντιθέτως, ο Βενιέρης δεν το πετύχει τόσο. Αλλά εμένα μου αρέσει ο Βενιέρης γιατί έκανε ωραίο Γκόκου κωμικό. Του Ψυχογιού δεν μου άρεσε τόσο. Μου θυμίζει πολύ, το λέγα στον τέσσερα και γελάγαμε. Θυμάσαι που ο Ψυχογιός είχε κάνει εκείνο τον λαγό από τους 12 θεούς στον Ήπου. Τον Ερμή. Ναι, τον Ερμή, ναι. Μου θυμίζει αυτό ο παιδικός Γκόκου όταν έκανε τον Γκόκου στο κωμικό. Αλλά ο Ψυχογιός πετύχει ένα ωραίο σοβαρό Γκόκου. Ενώ ο Βενιέρης πετύχει ένα ωραίο κωμικό Γκόκου, ναι. Εντάξει, ο καθένας είχε τα δικά του στοιχεία. Ναι, ναι. Αυτό. Δηλαδή, απλά σου λέω, εμένα ας πούμε, σαν, επειδή το Dragon Ball είναι πιο πολύ, θεωρώ, για μένα, είναι πιο πολύ μάχης του, δηλαδή εκεί είναι που έχει το hype, το μεγάλο. Ναι. Εκεί είναι που περιμένεις από τον άλλο να τα δώσει όλα, ρε παιδί μου. Ναι. Όπου βέβαια το παρακολουθώντας το σήμερα πάλι, δηλαδή μετά από χρόνια, ας πούμε, και που έχουμε μεγαλώσει πια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία φυσικά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ καλύτερα. Απλά πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι το οποίο το έχω αναφέρει και το αναφέρω γενικότερα. Επειδή σήμερα έχουμε αυτό το μαγικό εργαλείο στα χέρια μας, το οποίο λέγεται ίντερνετ, και με ένα κλικ μπορούμε να έχουμε άμεση πληροφορία παντού και να μαθαίνουμε τα πάντα και να μπορούμε να βλέπουμε, να συγκρίνουμε, να ακούμε, να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι αυτό υπήρχε και τότε. Και το λέω πιο πολύ αυτό για τους νεότερους φίλους μας, οι οποίοι βγαίνουν και κατακρίνουν την όλη αυτή η προσπάθεια την οποία υπήρχε τότε και τα λάθη και όλα αυτά. Ναι, τα λάθη και όλα αυτά ήταν κάποια πράγματα που τα παρατηρήσαμε με τον καιρό και ψάχνοντας. Εννοείται ότι οι άνθρωποι που είχαν φέρει τότε τη σειρά δεν είχαν όλες αυτές τις πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε εμείς σήμερα. Οπότε γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ άδικο πολλές φορές που μπαίνει αυτή η σειρά σε μια αγωνία, ας πούμε, και την βολιδοσκοπούν από παντού και να λένε και για τα ονόματα και για φωνές και για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λένε πολλές φορές. Πραγματικά. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρα πολύ ωραίες φωνές, είχαν πάρα πολύ ωραίες ενήλικες φωνές, διότι αυτό είναι επίσης δύσκολο. Είναι δύσκολο να έχεις μια ωραία, βαριά, σοβαρή φωνή ή σαν γυναίκα να έχεις μια φωνή ενήλικης γυναίκας, να μην ακούγεσαι σαν νεαρό παιδί. Και ναι. Να τη μεταφέρει σε μια σειρά όπου έχει τη δυνατότητα να σου προσφέρει να μιλάς με την κανονική σου φωνή. Και επίσης το Dragon Ball το είχε πει και ο Ψυχογιός, είναι μια σειρά και συγκεκριμένα ο Γκόκου είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μία είναι χαρούμενος, μία φωνάζει. Μία σφίγγεται γιατί δέχεται ένα χτύπημα, μία κάνει ένα αστείο. Δηλαδή πρέπει η φωνή σου βασανίζεται. Ναι, αυτό ισχύει, αυτό μπορώ να το πω με μεγάλη σιγουριά. Και αυτή η λεπτή γραμμή, διότι μην γελιόμαστε, ο Ψυχογιός είχε ωραία βαριά φωνή. Το ότι λέπτενε τη φωνή του. Εγώ έχω ακούσει τον Ψυχογιό, έχω ακούσει τον Ψυχογιό Γκόκου να πολεμάει και τον Ψυχογιό Γκόκου να κάνει χιούμορ. Και οι τρεις είναι διαφορετικές φωνές. Ναι, δεν είναι ένα ενιαίο. Και το ίδιο και με τον Βενιέρη. Ο Βενιέρης, εγώ επαναλαμβάνω, από άποψη κωμικής φωνής,
τον θυμάμαι από το Γατόσκυλο, ήταν πάρα πολύ ωραίος. Έκανε δύο ταυτόχρονα φωνές δύο διαφορετικών χαρακτήρων. Ο ένας ήταν αστείος, ο άλλος έβγαζε χιούμορ από σοβαρότητα και από ατυχίες. Μου άρεσαν και οι δύο φορές. Και όταν ήμουν μικρός, δεν το αντιλαμβανόμουν ότι άκουγα το ίδιο άτομο με ελάχιστες διαφορές. Αλλά γενικότερα νιώθω άσχημα όταν έρχονται κάποιες γενιές, συμφωνώ μαζί σου, και λένε «Α, η μεταγλώτηση ήταν λάθος, α, η μεταγλώτηση είχε θέματα». Προφανώς η μεταγλώτηση είχε θέματα, αλλά δεν υπήρχε η αντίληψη που υπάρχει τώρα, η σύνδεση μεταξύ των fans και των ηθοποιών, ώστε να αντιληφθούν ότι αυτό που κάνουν είτε έχει κάποιο λάθος, είτε μπορεί να βελτιωθεί, ή γενικότερα ο κόσμος το αγαπάει, άρα σας παρακαλούμε κάντε το πιο αργά. Και φυσικά, μην γελιόμαστε, το τελευταίο άτομο σε μια παραγωγή που κρίνει αν κάτι θα γίνει γρήγορα ή αργά, είναι ο ηθοποιός. Ακριβώς. Ο ηθοποιός είναι εκτελεστικό όργανο, προφανώς. Το λέω λίγο απλά, αλλά δεν έχει ηγετικές ικανότητες, δεν μπορεί να ελέγξει πώς θα μιλήσει. Ακόμα και οι ξένοι μεταγλωτιστές, Αμερική και Ιαπωνία, αναφέρουν ότι δεν μπορούν πολύ απλά να πάνε σε μια παραγωγή και να πούνε «εγώ δεν το κάνω αυτό». Μα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, επειδή και εγώ δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε ένα σωρό πράγματα, κάνε αυτό, κάνε κοινό, κάνε τ' άλλο, μου λένε αν βάζουμε άτομα, να μπουν άτομα, δηλαδή πράγματα τα οποία κάθομαι και τα βλέπω και λέω δεν μπορεί να με ρωτάει ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, παιδιά, είναι ένας ρόλος. Εγώ κάνω ένα ρόλο εκεί. Θα ακολουθήσω το σκηνοθέτη μου, ο οποίος σκηνοθέτης μου θα έχει μια οδηγία κεντρική από το κανάλι, το τι προϊόν θέλει να δείξει το κανάλι. Το κανάλι έχει πάρει μια άλλη γραμμή από την κεντρική παραγωγή, η οποία είναι το A, ξέρω εγώ, της Ευρώπης, οτιδήποτε. Είναι μια λυσίδα. Δεν μπαίνει ο καθένας μέσα να κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει. Και εντάξει, φύγαμε. Ναι. Ή ξέρω εγώ, πάμε μια εκδρομή μια μέρα όλοι μαζί. Έλα εδώ, βρήκα σένα. Θες να κάνεις κάτι, μωρέ. Έλα να κάνεις και εσύ ένα ρολάκο μέσα. Ναι, δηλαδή, όλο αυτό. Ακριβώς. Υπάρχει μια προεργασία που γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Δηλαδή, όλοι νομίζουν ότι. Εντάξει, εγώ επειδή ας πούμε μου αρέσει το Dragon Ball. Και. Α, okay, επειδή έχει δει το Dragon Ball, τον πήρανε να κάνει αυτό. Δεν είναι αυτό όμως. Έχω κάνει μια δουλειά για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει. Να πάω σε μια σχολή, να κάνω ένα σεμινάριο, να μάθω λίγα πράγματα γύρω από τη μεταγλώτηση και να κρυθώ αν είμαι ικανός ή δεν είμαι ικανός για να κάνω μεταγλώτηση. Προφανώς η επιλογή σου για να πάρεις αυτό το ρόλο δεν ήταν με το αν ξέρεις όλες τις μορφές Super Saiyan του Goku. Εκτός άμα ήταν και δεν μου το έπανε. Αυτό, δηλαδή πραγματικά για να διαλέξεις μια φωνή ας πούμε κτλ. Δεν θα σου κάνω ερωτήσεις, να σου πω τι ξέρεις για τη σειρά. Α, μάλιστα, ξέρω εγώ. Οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις παραγωγές και τα μεγάλα κεφάλια, προφανώς και ξέρουν ελάχιστα πράγματα για τη σειρά. Αυτό που θα ξέρουν ότι είναι μια σειρά που πουλάει, αυτό που σίγουρα ενδιαφέρει, είναι μια σειρά που έχει τηλεθέαση, είναι μια σειρά που πρέπει να βγει καλά. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ηθοποιός ο οποίος θα επιλέξω για ένα ρόλο θα κοιτάξω να ξέρει να βγάλει τη δουλειά. Και είναι και ένα μυστήριο πώς αυτή η σειρά έρθει στην Ελλάδα. Έχω ηχογραφήσει τον εαυτό μου αμέτρητες φορές να με ρωτάνε πότε θα έρθει το Super στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, εγώ όταν ξεκίνησα το κανάλι μου, επειδή πίστευα ότι το Super δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα, έκανα ένα μικρό μοντάζ παίρνοντας διάφορες φωνές από παλιές μεταγλωτήσεις και βάζοντάς τις με εικόνα από το Super. Λέγοντας στον κόσμο, παιδιά, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να παίζουμε λίγο με τον ήχο, μήπως πάρουμε κάτι. Ασχέτως που μπορεί να κάνω καλό μοντάζ και να φαίνεται, α, είναι αληθινό. Όλοι με ρωτάγανε συνεχώς πού τα βρίσκεις, τι είναι αυτά. Τους λέω, παιδιά, είναι για πλάκα. Είναι καθαρά fan service για μας για να γελάμε. Α, άμα γυρίζαν οι φωνές. Και το γεγονός ότι έχουμε το Super στην τηλεόραση. Το έχουμε και δεν το έχουμε. Α, DVD release. 5 επεισόδια ανά 10 μήνες. Γιατί αυτό πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν τα άτομα που λένε για ποιο λόγο σταματάνε ένα σεζόν και δεν πάνε σε 131 επεισόδια. Για τον ίδιο λόγο που στην Αμερική και στην Ιαπωνία παίζεται ένα επεισόδιο τη βδομάδα. Μήπως θέλεις αυτό? Ναι, δηλαδή αυτό είναι πάλι κάτι που με κάνει και να ρωτιέμαι. Όταν εσύ, ας πούμε, έβλεπες ongoing το anime, έβλεπες καθημερινά ένα επεισόδιο, εσύ περίμενες ένα επεισόδιο αυτό που είπες τη βδομάδα και μάλιστα υπήρχαν και τεράστιες παύσεις, δηλαδή κάποιες περιόδοι διακοπών, κάτι τέτοια, όπου. Μπορεί να έχεις να δεις και 2 και 3 εβδομάδες επεισόδιο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ έχουμε μάθει να τα θέλουμε όλα στο πιάτο. Δηλαδή τα θέλουμε όλα έτοιμα. Αφού έξω υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και εδώ. Και να γίνεται και με τους ρυθμούς. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει λίγο να τα καταλαβαίνουμε. Να τα σκεφτόμαστε λίγο πριν πούμε το οτιδήποτε. Εντάξει, είμαστε στην εποχή του stream, είμαστε στην εποχή του torrent. Δεν είμαστε στην εκπομπή της τηλεόρασης. Ο καθένας έχει τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Εντάξει, βέβαια χαίρομαι και πραγματικά το λέω ότι χαίρομαι. Όλοι
οι γκρινιάριδες εισαγωγικά είναι πολύ λίγοι αν τους βάλεις σε σχέση με εκείνους που παρακολουθούν τη σειρά και απολαμβάνουν τη σειρά. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι, πραγματικά. Και επειδή συμμετέχω, ας πούμε, και βρίσκομαι και group και που βλέπω, ας πούμε, τι λένε, πράγματα, σχόλια, γιατί μ' αρέσει να βλέπω σχόλια και με κάνουν να βελτιώνουμε πολύ τα σχόλια, γιατί δεν αφήνω πληροφορία να πέσει κάτω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνή κακία, δηλαδή βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να βοηθήσει αυτό που βλέπει, γιατί προφανώς όχι δεν τον ενδιαφέρει να το βοηθήσει, δεν θέλει να το βλέπει. Αλλά επειδή είσαι εσύ ένας που δεν θέλει να το βλέπει, μην προσπαθείς να επιβάλλεις σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ότι ξέρεις αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, μην το βλέπεις. Ναι. Χαίρομαι που δεν τα καταφέρνουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχει τέτοια δύναμη, τέτοια αγάπη σε αυτή τη μεταγλώτηση που έχει γίνει και όλοι ο καθένας δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Όπου βλέπω και θυμάμαι μέρες που εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί και το συζητούσα στο σχολείο, ας πούμε. Δηλαδή θα μεγαλώσει και θα μπει σε άλλη μια γενιά το Dragon Ball. Να είναι πιο ενημερωμένο αυτή τη φορά. Mm. Και να έρθει και πιο κοντά στα άνιμε και τη φιλοσοφία αυτή. Φυσικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Και γι' αυτό είναι καλό να το καταλάβουν όλοι. Όσοι τουλάχιστον πραγματικά ενδιαφέρονται. Εμένα γενικότερα με ρωτάνε γιατί έχω τάξει κάποια στιγμή ότι θα μιλήσω για τη μεταγλώτηση. Θα μιλήσω για εσάς, τι δουλειά κάνετε και αυτά. Και μου λένε μίλα, γιατί θέλουν να ακούσουν μια κρίση. Προσπαθούν γενικότερα να πάρουν μια γνώμη. Για να τους κάνω παιδιά. Ναι. Μια μεταγλώτηση χρειάζεται χρόνο για να την αντιληφθείς. Και επίσης θέλω να δώσω στους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτή τη μεταγλώτηση τη δυνατότητα να παίξουν με τους ηθοποιούς τους. Δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι. Χρειάζονται την περίοδό τους για να μπουν στο πετσί του ρόλου που λέτε κι εσείς. Αυτό. Και το πιο ζωντανό παράδειγμα το είπα και πριν, ακόμα και στο Ιαπωνικό, περί Μάσα Κονοζάουα. Δηλαδή, αλλιώς θα την ακούσεις στα πρώτα επεισόδια, αλλιώς θα την ακούσεις τώρα. Το ίδιο ισχύει και για με τους Αμερικανούς voice actor. Δηλαδή, αλλιώς θα ακούσεις, ξέρω εγώ, τον Chris Sabbath στην αρχή, αλλιώς θα τον ακούσεις τώρα. Δηλαδή, όλοι με τον καιρό βελτιώνονται και βρίσκουν τον τόνο τους, βρίσκουν τον ρυθμό τους. Δηλαδή, και εγώ από τα δύο πρώτα επεισόδια, ας πούμε, υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια που άκουσα, θετικό αρνητικά, δεν έχει σημασία, αλλά είμαι σε μια φάση που λέω, ρε παιδιά, το Dragon Ball είναι και λίγο οι μάχες, είναι λίγο οι κραυγές. Περιμένετε λίγο να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη, γιατί δε θετικοί μπορεί να με ακούσουν σε μια μάχη και να ξενερώσουν την ίδια στιγμή για να πούνε. Από εκεί που λέγανε τα καλά, α, ο έτσι τι έβγαλε, ας πούμε, και πώς το είπε. Και οι δε αρνητικοί να πούνε, α, τελικά εδώ ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να το ψάξω λίγο παραπάνω. Δηλαδή υπάρχουν όλες οι απόψεις για να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. Έρχεται το Kaioken, θα δοκιμαστούν οι αντοχές της φωνής σου εκεί πέρα. Έρχονται, πολλά έρχονται και πραγματικά τα περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Χαίρομαι. Γιατί εκεί μέσα το ζω. Δηλαδή, εύχομαι, σαν εμπειρία, εύχομαι πραγματικά όταν κάνεις τη φωνή να ζεις το όνειρό σου. Είναι κάτι το οποίο το χαίρομαι όταν το βλέπω σε σένα. Προτιμώ από έναν που απλά κάνει ένα ρόλο, προτιμώ να είναι κάποιος που τουλάχιστον γουστάρει αυτό που κάνει κυρίως. Αυτό είναι βασικό. Θεωρώ ότι γενικότερα στην μεταγλώτηση, ό,τι ρόλο και να κάνεις, ακόμα και αν είναι το πιο απλό πράγμα, πρέπει να το διασκεδάζεις. Επειδή κάνω και άλλη σειρά, ας πούμε, είναι μια σειρά που κάνω στην ΕΡΤ 2. Που έχει η παιδική σειρά, παιδικό σχέδιο. Μπορώ να σου πω ότι εκεί, σαν σειρά, το διασκέδασα περισσότερο από τον Dragon Ball. Γιατί είχες πιο πολύ ελευθερία να δημιουργήσεις, είχες χαρακτήρες διάφορους, ας πούμε, που πρέπει να κάνεις. Υπήρχε μια μεγάλη διασκέδαση και όλο αυτό το πράγμα είναι μια διασκέδαση. Δηλαδή, αυτές ήταν και οι οδηγίες που είχα, ουσιαστικά και το δάσκαλό μου πλέον στη μεταγλώτηση, με τον Ακίνδυνο, τον Γκίγκα και στο σεμινάριο που κάναμε. Ότι, παιδιά, όταν θα μπείτε μέσα. Διασκεδάστε το. Μην μπείτε να διαβάσετε ένα κείμενο. Διασκεδάστε το, ζήστε το. Και όντως, έτσι το αποτέλεσμα βγαίνει ωραίο προς τα έξω. Γιατί βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί μέσα, όχι έλα να τελειώσω το επεισόδιο να φύγω, το διασκεδάζει και κάνει όσο καλύτερα μπορεί τη δουλειά του. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι. Αυτή η ερώτηση περίμενα να ήταν πολύ σύντομη, αλλά βλέπω ότι σου δόθηκε όθηση και χαίρομαι που ανοίχτηκες και μιλάς. Ναι, είναι. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Μ' αρέσει να τα λέω γιατί είναι εμπειρίες. Είναι προσωπικές εμπειρίες. Μια και είπες ότι έχεις παρακολουθήσει πολλά άνιμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Θα ήθελες να γίνεις voice actor εισαγωγικά κάποιον άλλο χαρακτήρα? Δηλαδή, ξέρω ότι τώρα κάνεις τον Goku και την άλλη παιδική σειρά, όπως είπες. Αν έχεις την ευκαιρία να πεις, θα έρθει ένα άνιμε τόσο στην Ελλάδα και θα κάνω αυτό το χαρακτήρα. Ποιος θα ήθελες να ήταν αυτός? Μπορεί εκτός από Dragon Ball. Δεν είναι αναγκαστικό να είναι Dragon Ball, μπορεί να είναι κάποιο άλλο άνιμε που θέλεις, που σου αρέσει. Κοίτα, υπάρχουν άνιμε που έχω στο μυαλό μου. Θα πω ένα το οποίο υπήρξε στην Ελλάδα στο παρελθόν και θα ήθελα πολύ να επιστρέψει ξανά. Και γιατί όχι, αν μου δίνονταν μια ευκαιρία να δοκίμασε ένα ρόλο, θα ήθελα από
Sailor Moon και συγκεκριμένα το Μαμόρου, θα μ' άρεσε πολύ. Και αυτός είναι ένας ρόλος που και έχω παρακολουθήσει την τηλεόραση και μ' άρεσε. Αυτά από κάτι γνωστό. Τώρα από κάποιο άνιμε το οποίο δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα ή δεν υπήρξε κάποια επαφή και θα μου άρεσε να έρθει, θα πήγαινα σε ένα sport άνιμε, Kuroko no Basket, όπου εκεί πέρα είναι ο Kuroko χαρακτήρας, ο κεντρικός, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αν το γνωρίζετε σαν άνιμε. Φυσικά. Είναι, έχει μια ηρεμία, έτσι, έχει μια που δεν θέλει να φαίνεται πουθενά και έχει και τα ξεσπάσματά του, δηλαδή είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ένας άλλος χαρακτήρας που θα ήθελα, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι: φαντάζομαι γνωρίζεις ότι, και τα είπαμε και πριν, στην παλιά μεταγλώτηση του Zeta και του Dragon Ball η παραγωγή ήταν πάρα πολύ, οι ηθοποιοί υπέφεραν, το έχουν πει και, στο, και δημόσια. Κάνανε μία πρόβα, ούτε μία πρόβα, δηλαδή τι να τους κάνει μία πρόβα, πολύ γρηγοράδα, πολύ άγχος, να βγάλουν, να μην κοστίσουν το στούντιο τέλος πάντων. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, νιώθεις ότι η παραγωγή που δουλεύεις τώρα είναι πάρα πολύ καλύτερη από αυτή που υπήρχε παλιά? Πιστεύεις ότι έχουν εξελίξει τα πράγματα από τότε? Πριν απαντήσεις, θέλω να τονίσω κάτι, όταν λέμε υπέφεραν, δεν εννοούμε βία. Εννοούμε ότι είχε ταχύτητα με αποτέλεσμα να μην μπορείς να έχεις χρόνο να αντιληφθείς και να αποδώσεις τι διαφορετικό με αυτό που ήθελες να πεις. Το έχω καταλάβει απόλυτα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Αρχικά, επειδή δεν γνωρίζω τις συνθήκες της μεταγλώτησης τότε, πέρα από αυτά που έχω ακούσει, αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά και όσον αφορά το κομμάτι τεχνολογία και όσον αφορά τα πάντα. Πλέον, τουλάχιστον αυτό, από αυτά που ακούω, είναι πολύ εύκολο, αν χάσεις κάπου τον συγχρονισμό σου, να σε φέρει ο ηχολήπτης, να φέρει σωστά την ατάκα, να μην φαίνεται λάθος και όλα αυτά να γίνονται πολύ γρήγορα. Πράγματα τα οποία πιστεύω ότι τότε δεν τα είχαν. Δηλαδή, αν έκανες ένα λάθος, έχω ακούσει δηλαδή ιστορίες που λένε ότι όταν έκανες ένα λάθος έπρεπε να πας όλο το επεισόδιο από την αρχή ξανά και να ξαναγράψουν όλοι οι ηθοποιοί. Βέβαια. Ναι, αυτό είναι πολύ παλιά. Μιλάμε εποχή Μπέτα, ναι. Ναι, και εκεί γύρω στο IT, εκεί πρέπει να παίζει αυτό. Όταν μπήκαν τα ψηφιακά, δηλαδή στην περίοδο του Dragon Ball, επειδή πιστεύω ότι υπήρχε το ψηφιακό και ήταν λίγο πιο καλά τα πράγματα, πιο εύκολα. Εκεί τι γίνεται τώρα? Πιστεύω ότι δεν ήταν τόσο μεγάλο το cast ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί και, και έβγαζε αυτό που έβγαζε με τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι. Αυτή τη στιγμή, εκεί όπως είμαστε εμείς και όπως δουλεύουμε εμείς, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Σίγουρα καλύτερα θα είναι, γιατί όσο προχωράει η τεχνολογία, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Αλλά μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι τα πράγματα πηγαίνουν ρολόι. Εντάξει, υπάρχουν ταλαιπωρίες πολλές και σε αυτό το κομμάτι θέλω να σταθώ και να πω δύο πράγματα. Ότι γιατί δεν ακούγονται, αλλά εγώ μου αρέσει να είμαι σωστός και να τα λέω. Υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι κάνουν κάποιες ερμηνείες και δίνουν πολύ περισσότερο από αυτό που μπορούν να δώσουν σε κάποιους ρόλους. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ιφηγένεια Ιστάρκου που κάνει τον Πίλαθ. Εκεί πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ταλαιπωρία μπορεί να περνάει η φωνή της κάνοντας αυτό το πράγμα και έχοντας να κάνει και τους υπόλοιπους ρόλους. Ή επίσης ο Πίμης ο Πέτρου που κάνει τον Μάτζιν Μπου, που κάνει τη φωνή του κατά αυτόν τον τρόπο. Όπου... υπάρχει ταλαιπωρία. Όπου συγγνώμη ναι. Που θα σε διακόψω. Ο Μάτζιν Μπου ή ο Μπου ή ο Μπουμπού που λένε, είναι από το πρώτο επεισόδιο μέχρι σήμερα μία από τις αγαπημένες φωνές. Όλοι πιστεύουν ότι πραγματικά ο ηθοποιός πιάνει 100% τη φωνή που πρέπει να έχει ο χαρακτήρας. Όλοι τον ναι. Αγαπάνε. Αυτή τη φωνή όλοι την αγαπάνε. Δεν έχω ακούσει, αν και έχει εμφανιστεί πολύ λίγο, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο νομίζω εμφανίστηκε αρκετά, είναι μία πολύ αγαπητή φωνή. Ακριβώς. Αλλά για να πιάσεις αυτό τον τόνο και για να το κάνεις αυτό το πράγμα, περνάς από μια διαδικασία δύσκολη για τη φωνή. Ή ο Κωνσταντίνος Κακανάς που έχει, ας πούμε, έχει το Βετζέτα, έχει τον Μπίρους, έχει κραυγές μέσα, όπου ο άνθρωπος προσπαθεί και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Δηλαδή η φωνή ταλαιπωρείται. Δεν είναι ότι. Δεν είναι κάτι... Το Dragon Ball δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις κάθε μέρα. Όλες οι φωνές και όλες οι εντάσεις που έχει η σειρά και άλλες που θα έρθουν έχουν μέσα πράγματα
τα οποία θα ταλαιπωρήσουν φωνές. Προφανώς, διαφορετική είναι μια σειρά, τώρα χωρίς να θέλω να τη μειώσω, μια σειρά της Disney, όπου μπορεί να είναι για παιδιά στο σχολείο, μου έρχεται συγκεκριμένα μια παλιά σειρά, το διάλειμμα στο μυαλό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όπου είναι παιδάκια που παίζουν και έχουν κάποια σταθερά επίπεδα φωνής, παρά το Dragon Ball, όπου κρατάς ένα κτίριο στο χέρι σου, γιατί από πάνω σου είναι ένας θεός και σου πετάει μια άκτινα. Έτσι. Καταστρέφει τα πάντα, καταστρέφονται πλανήτες έτσι, πλάκα ας πούμε. Έρχονται υπερδυνάμεις, έρχονται πράγματα, ναι. Ναι, ναι. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση, μιας και μιλάμε για μεταγλώτηση. Mm-hmm. Ελευθερία και αυτοσχεδιασμός. Παρατηρώ ότι κατά τη μεταγλώτηση ακολουθείτε τα χείλια, το οποίο αρέσει πολύ στον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μιλάει ο χαρακτήρας, μιλάτε κι εσείς. Δεν είναι απλά ο Τάσος λέει σε ρί την ατάκα του και προσπαθεί να την κλείσει στην αρχή και στο τέλος. Κάνεις τις παύσεις σου όταν τα χείλια που έχουν προσαρμοστεί στην ιαπωνική φωνή στην Οζάουα σταματάνε. Είναι υπερβολικά επαγγελματική προσπάθεια αυτό που γίνεται. Το οποίο αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Να χρειάζεται mm-hmm. να κόβεις τη φωνή σου. Και έχει γίνει και πολύ καλή δουλειά στη μεταγλώτηση και στην προσαρμογή των διαλόγων σε αυτά τα κομμάτια. Ακριβώς. Αλλά άλλο είναι το θέμα μου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν πια στην εποχή μας, γιατί ξέρω ότι υπάρχει επίβλεψη, δεν μπορείτε, όπως εξήγησες, δεν είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Αν υπάρχει αυτοσχεδιασμός, έχει ο Τάσος τη δυνατότητα να προσθέσει ή να πει μία ατάκα κατά τη διάρκεια της μεταγλώτησης. Και αυτό μου ήρθε σαν παράδειγμα, διότι πρόσφατα σε ένα επεισόδιο της Funimation, στην αμερικάνικη παραγωγή, ακούστηκε η ατάκα από τον ηθοποιό του Krillin. Ήθελε να πει I'm killing it, και για να αποφύγει για να πει τη λέξη kill, που είναι λίγο βαριά, για μεταγλώτηση, mm-hmm. είπε I'm Krillin it today. Ναι. Έχεις εσύ τη δυνατότητα να κάνεις κάτι τέτοιο? Μέχρι σήμερα δεν μου έχει παρουσιαστεί αυτή η δυνατότητα. Δεδομένου το ότι στα κείμενα δεν είναι ότι βλέπουμε κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί λάθος, έτσι ώστε να χρειαστεί να το αλλάξουμε εκείνη την ώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι γίνεται προσεκτική δουλειά και το κείμενο έρχεται όπως πρέπει να έρθει, έτσι ώστε να μην χρειαστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό είναι κακό, μπορεί να το κόψουνε, άρα μπορεί να χρειαστεί να το ξαναπάμε. Δεν μου έχει τύχει να κάνω κάτι τέτοιο. Θεωρώ βέβαια όμως ότι αν τυχόν δω μία ατάκα η οποία θα με ξενήσει λίγο, εγώ έχω το δικαίωμα να το πω. Δηλαδή ότι ξέρω, εδώ λέει αυτό, μήπως να το κάνουμε καλύτερα έτσι, αν είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με τίποτα, έτσι. Απλά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να σου πω για κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Μην το συνδέεις μόνο με το λάθος, σύνδεσέ το και λίγο στον κωμικό τομέα. Δηλαδή είναι μία ατάκα που εκείνη τη στιγμή είσαι στο υψηλότερο σημείο ενώ κάνεις κάποια φωνή και θέλεις να την πεις. Έχεις κάποια τέτοια δυνατότητα ή πάλι πρέπει να υπάρχει συζήτηση πίσω από αυτό? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι εκτός σεναρίου, ας το πούμε. Με την άποψη πια ότι όλα αυτά επιβλέπονται. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά μπορεί να τα στείλουμε, παράδειγμα, και να μας τα επιστρέψουν πίσω και να πούνε ότι σε αυτό το σημείο που έκανες πρέπει να το ξανακάνεις, γιατί δεν έγραφε αυτό το σενάριο. Δηλαδή, το βάλες μόνος. Οπότε προσπαθείς να το αποφύγεις αυτό, γιατί μετά είναι περισσότερες ώρες εγγραφής, θα πρέπει να ξαναπάς, να ξαναγράψεις την ατάκα τη συγκεκριμένη, οπότε είναι λίγο πονοκέφαλος για όλους. Και ας τονίσουμε ότι η επίβλεψη έρχεται από την DOI. Έρχεται και αυτό. Όλοι το κοιτάζουν. Δηλαδή το κανάλι μέχρι. Δηλαδή, αν πάει στην DOI κάποιο μήνυμα ότι αυτοί εκεί πέρα λένε ότι να είναι, προφανώς θα το κόψει, γιατί διαχειριζόμαστε το προϊόν της αυτή τη στιγμή εμείς. Δεν κάνουμε. Δεν είναι δική μας παραγωγή που λες. Διαχειριζόμαστε το προϊόν κάποιου άλλου και πρέπει να το φέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι, εγώ το λέω για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχει μια σοβαρή επίβλεψη. Η επίβλεψη δεν κάνει ένα άτομο το οποίο μιλάει καλά ελληνικά και ελέγχει αν οι ατάκες είναι προσεκτικές ή επειδή τώρα έχει γίνει της μόδας, όταν δεν βλέπουν πολύ βία, κατευθείαν αναφέρουν το SURU. Δεν γίνεται από το SURU, έρχεται από τα πολύ μεγάλα κεφάλια, έρχεται από την πηγή. Ακριβώς. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να τονίζονται, να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος τι γίνεται. Αν και θεωρώ ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν, αλλά προτιμούν να εθελοτυφλούν κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε, ναι, το ξέρω ότι γίνεται έτσι, αλλά δεν θέλω να γίνεται έτσι, οπότε θα το πάω λίγο με το δικό μου. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Εγώ το λέω διότι δεν υπάρχει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό ότι ο κόσμος έχει ξεσυνηθίσει να ακούει τον Dragon Ball ελληνικό, ακόμα τους ξενίζει. Θα συνηθίσει ο κόσμος, αλλά γενικότερα θέλω να γίνει αντιληπτό ότι οτιδήποτε κάνετε είναι επίσημο. Δεν υπάρχει, δεν μιλάμε προχειροδουλειά μεταξύ επίσημης δουλειάς, μιλάμε
οι άνθρωποι που δουλεύουν Ιαπωνία, που δουλεύουν Αμερική, κοιτάνε τα δικά σας και επιβλέπουν. Ακριβώς. Υπάρχει επίβλεψη στο όλο κομμάτι και ό,τι είναι, ας πούμε, που δεν αρέσει, μας έρχονται κανονικά πίσω οι διορθώσεις μας, ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Αν και ευτυχώς δεν έχουμε πολλές. Δηλαδή, τουλάχιστον εμένα να μου έχει παρουσιαστεί, ας πούμε, για διόρθωση μία-δύο φορές να κάνω κάτι, αλλά μικροπράγματα. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν ήταν... Αλλά θα συμβεί και αυτό, ναι. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι σαν και εσένα με τις παλιάς γενιάς, μου αρέσανε οι cult ελληνικές ατάκες στις μεταπλωτήσεις. Περιμένω δηλαδή να ακουστούν. Ξέρω ότι μπαίνουν στρατηγικά κάποιες όμορφες ατάκες. Ότι το γεγονός ότι ο Ηρακλής είπε την Τσίτσι Συμπεθέρα, ακόμα γελάω όταν το σκέφτομαι. Αυτό, εκεί στο πρώτο επεισόδιο στο λόγο που συμπέθερε. Ναι. Εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να ακούσω. Μα αυτό είναι η μεταγλώτηση. Δηλαδή, η μεταγλώτηση θέλει και λίγο, από τη στιγμή που το διαμορφώνεις με βάση τη γλώσσα σου, μπορείς να μεταφέρεις και ατάκες. Δηλαδή, δεν είναι κακό και δεν είναι και κατακριτέο. Αυτό βέβαια είναι και στην έμπνευση του ανθρώπου που μεταφέρει ουσιαστικά το κείμενο, γιατί έχει την πιο δύσκολη δουλειά. Να μεταφέρει το κείμενο έτσι ώστε να φέρει μέσα και ένα στοιχείο κομικό ελληνικό, ας πούμε, με ατάκες που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά και φυσικά να είναι πιστός στην απόδοσή του. Δεν είναι εύκολη δουλειά η μετάφραση. Γι' αυτό λένε προσαρμογή διαλόγων, δεν λένε μετάφραση υπότιτλων. Ακριβώς, ακριβώς. Μιας και από άποψη μεταγλώτησης ολοκληρώσαμε όλες τις ερωτήσεις μας, πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην τελευταία μας για σήμερα ερώτηση. Λοιπόν, για τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σε ρωτήσω γενικά, τι γνώμη έχεις για τους Έλληνο Dragon Ball fans? Ποια είναι η γνώμη σου, πόσο θεωρείς ότι ενθουσιάζονται για τα επόμενα που έρχονται, πόσο θεωρείς ότι, ότι έχουν σεβασμό, ρε παιδί μου? Πώς το βλέπεις τους Dragon Ball πλέον τους fans? Τους θεωρείς έχουν αλλάξει από παλιά? Πρόσεξε να θέλετε, γίνεται. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Οι Dragon Ball fans, οι οποίοι είναι, θα έλεγα, στην ηλικία μου και λίγο μεγαλύτερη, επειδή έχω επαφές, κάποιοι από αυτούς πλέον στις μέρες μας είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά, έχουν κάνει οικογένειες, όλα αυτά. Μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα που έχω δεχτεί και με σχόλια, τα οποία μου λένε, κάθομαι και βλέπω, ας πούμε, με το παιδί μου Dragon Ball στην τηλεόραση ξανά και του δείχνω, ξέρω εγώ, πώς μεγάλωσε ο μπαμπάς και τι έβλεπε ο μπαμπάς στην τηλεόραση. Αυτό, καταρχήν, είναι το να τα ακούς, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι τα νέα παιδιά θα το βλέπουν με την ίδια χαρά την οποία το βλέπαμε και εμείς τότε. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολλά από λεπτομέρειες και όπως και εμείς, ας πούμε, αλλά είναι ένας γονέας ο οποίος το δείχνει στο παιδί του, ας πούμε, και το βλέπουν, ξέρω εγώ, και σαν συνέστημα αυτό από μόνο του είναι καταπληκτικό. Γενικά οι Dragon Ball fans, πως ο κάθε fan σε κάτι, θεωρώ ότι επειδή σέβονται το προϊόν αυτό, σέβονται το Dragon Ball, χαίρονται και με αυτό που βλέπουν και το βοηθούν με σχόλια που κάνουν, με παρατηρήσεις που κάνουν κάποιες φορές, το βοηθούν να γίνεται καλύτερο. Δεν το αφήνουν. Ή δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε, ότι απλά θα βγω και θα το κράξω. Υπάρχει μια οριμότητα και μιλάω βέβαια για το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι. Δεν θα πιάσω ποτέ και δεν θα πάρω ποτέ σοβαρά τη γνώμη κάποιου κακού σε εισαγωγικά. Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο οποίος έχει μόνο αρνητική άποψη για κάτι απόλυτη δεν είναι καν φαν του συγκεκριμένου, όχι μόνο άνιμε, οτιδήποτε και είναι αυτό. Δηλαδή, όταν πάω κάτι πραγματικά και αν θέλω να δω κάτι να εξελίσσεται, θα πω τη γνώμη μου, θα πω πώς μπορεί αυτό να γίνει καλύτερο, θα κάνω μια πρόταση, θα μιλήσω δημιουργικά. Δεν θα σταθώ μόνο στο ότι δεν μ' αρέσει και δεν θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι αυτό είναι κακό. Τέλος. Αυτό είναι κακό. Okay. Μπορεί να γίνει κάτι, πιστεύεις, για να γίνει καλύτερο? Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει αυτό. Ή δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γενικά, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος του κοινού αυτή τη στιγμή έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Με τον τρόπο του βοηθάει αυτή την προσπάθεια να γίνεται καλύτερη. Γιατί πιστέψτε με ότι ο κάθε ένας ξεχωριστά με ό,τι κάνει για τη σειρά είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Και όπως είπα, επειδή υπάρχει το ίντερνετ, πολλά πράγματα τα οποία γίνονται το κοινό των fans φτάνουν στους ηθοποιούς. Και δεν φτάνουν μόνο από μένα, που μπορεί να με ρωτήσουν, ας πούμε, επειδή είσαι μέσα στα πράγματα, πώς τα ακούς, τι γίνεται κτλ. Φτάνουν πλέον από μόνα τους. Δηλαδή και οι ίδιοι ηθοποιοί μπαίνουν σε μια διαδικασία να δουν και να υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον το πώς πάει αυτή η σειρά. Και αυτό το βλέπεις από το παίξιμο κιόλας των ηθοποιών και από το πώς εξελίσσονται όλοι και το πώς βρίσκουν τους χαρακτήρες τους. Θεωρώ ότι ο καθένας κάνει προσωπική δουλειά για αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι το ψάχνει και μόνος του. Πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά που λες. Πραγματικά. Και χαίρομαι που τουλάχιστον είμαστε σε ένα ουδέτερο κάθετος
θετικό σημείο από άποψη fandom. Έχουμε ακούσει ναι, δεν έχω... ναι. και άσχημες εμπειρίες, από τα... όχι για εσάς, γενικότερα έχουμε ακούσει από μεταγλωτιστές και ξένους άσχημες εμπειρίες από τα social media και χαιρόμαστε που δεν, έχουν... που δεν περνάνε από εσάς αυτά. Όχι, δεν θεωρώ ότι θα περάσουν ποτέ τόσο τραγικά πράγματα και όχι γιατί το δικό μας το κοινό ουσιαστικά τι γίνεται, είναι ότι αν αυτό που, αυτό που βλέπει του αρέσει, θα κάτσει να το παρακολουθήσει όλα. Οκ, ξέρω εγώ με την άποψή του, με. Αν δεν του αρέσει, δεν θα το παρακολουθήσει και καν. Θα πει, οκ, θα δω το Ιαπωνικό, ξέρω, θα δω κάτι άλλο. Έχει επιλογές. Γιατί δεν έχει δεθεί με αυτό χρόνια. Είναι κάτι το οποίο του ήρθε ξαφνικά, το Super, δεν είναι κάτι το οποίο έχει συνηθίσει την καθημερινότητά του. Στο εξωτερικό, αυτές οι σειρές, επειδή έχουν μια μεγάλη διάρκεια, τόσο από τις ταινίες, από τα επεισόδια τα οποία είναι ongoing, που τα παρακολουθεί ο κόσμος, είναι λίγο διαφορετικό θεωρώ. Την έχουν αλλιώς τη μεταγλώτηση στο μυαλό τους έξω. Εδώ νομίζουν ότι απλά διαλέξανε κάποιους τύπους, κάποιους φαν ενδεχομένως ή οτιδήποτε, και α, ελάτε μέσα, κάντε το. Α, εντάξει, υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Και γενικά τώρα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε. Είναι πολλοί που δεν ξέρουν, δηλαδή λένε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν καν το χώρο, δεν γνωρίζουν καν τι γίνεται πίσω από αυτό. Ένας γνωστός μου, αρκετά μεγάλος σκηνοθέτης που ασχολείται με αυτά, μου είχε πει κάποτε, υπάρχει διαφορά μεταξύ του κάνω φωνή με το κάνω voice acting. Το doing, ναι, σωστό. Το είχε πει συγκεκριμένα το doing voices, ότι και καλά μπορεί εγώ να κάνω με την παρέα μου μια κωμική φωνή, αλλά αυτόματα αυτό δεν σημαίνει ότι κάνω και ηθοποιία. Σωστό, πολύ σωστό αυτό το κομμάτι. Και πρέπει και να το, λέω αυτό, το καταλάβει ναι. ο κόσμος. Το να είσαι ηθοποιός γενικά και το να... Καταρχήν εντάξει στο voice acting το κομμάτι και από το εξωτερικό να το πάρεις αυτό, δεν είναι όλοι ηθοποιοί. Δηλαδή μπορεί να είναι μουσική, ας πούμε ο Σον Σίμελ που κάνει τόσα χρόνια τον Γκόκου. Το έχει πει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν ήμουν voice actor, δεν έγινα. Ο πρώτος μου ρόλος ήταν ο Γκόκου. Πήγα απλά σε μια audition, με ακούσανε, τους έκανα, αυτό είναι. Και έμεινε για χρόνια, ας πούμε, και πήρε ένα ρόλο και μέσω αυτού του ήρθαν και άλλες ευκαιρίες. Ο άνθρωπος μουσικός ήταν. Απλά η μεταγλώτηση θέλει αντίληψη. Θέλει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή είσαι μέσα σε μια αίθουσα, σε ένα στούντιο, θα δεις το κείμενό σου, θα βλέπεις τη σειρά, θα πρέπει να συγχρονιστείς, θα πρέπει να έχεις αντίληψη, θα πρέπει να προσέξεις πώς λες την κάθε σου ατάκα, για να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερες διορθώσεις και να βγάζεις όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι αντίθετα με τις άλλες μορφές ηθοποιίας, οι οποίες μπορείς να εκφράσεις συναισθήματα μέσω του προσώπου σου, μέσω της κινήσης των χεριών σου, μέσω της φωνής σου, μέσω του παρουσιαστικού σου, το voice acting είσαι, να το πω λίγο πατροπαράδοτα, εσύ, η φωνή σου και το σκίτσο. Μπράβο, σωστό. Και είναι δύσκολο. Δίνεις ζωή σε ένα σκίτσο. Δίνεις χαρακτήρα σε ένα σκίτσο. Αυτό είναι το voice acting. Και όσο καλύτερα το κάνεις εννοείται και όσο περνάει αυτό στο αυτή, το οποίο σε ακούει, σημαίνει ότι κάνεις καλή δουλειά και ότι κάνεις για αυτό το κομμάτι. Είναι δύσκολο το μικρόφωνο. Γενικά δεν είναι. Και, δεν είναι. Και το λένε αυτό άνθρωποι οι οποίοι είναι πολλά χρόνια στο χώρο. Και μπορούν να σου πούνε ότι εντάξει, εγώ κάνω μεταγλώτηση χρόνια. Ας πούμε, και το μικρόφωνο είναι κάτι δύσκολο. Και ακόμα πιο βασικό είναι ότι όταν πας για μια ηχογράφηση, δεν είναι όπως είναι στο θέατρο, ας πούμε, που έχεις ένα ρόλο, θα κάνεις πρόβα στην πρόβα, στην πρόβα, θα μελετήσεις το ρόλο σου, θα ξανακάνεις άλλη πρόβα και πάμε και προετοιμασία. Voice acting δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Πας εκεί και σου λένε σήμερα έχεις αυτό, αύριο έχεις αυτό. Βάλ του μια φωνή τώρα. Πρέπει να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή. Είναι δημιουργία. Ναι. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και φυσικά το σκίτσο δεν είναι πάντα φίλος σου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό. Μπορεί να δεις κάτι το οποίο να σε ξενήσει, να μην σ' αρέσει. Εκεί δεν υπάρχει δεν μ' αρέσει. Εκεί καλέστηκες να κάνεις αυτό. Πρέπει να το αποδώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό έρχεται εκεί που λένε το διασκέδασέ το. Γιατί αν μπεις με το σκοπό να το διασκεδάσεις, ό,τι και να δεις, ήρθα εδώ να περάσω όμορφα και να το βγάλω με την καλύτερη δυνατή φωνή. Μπορεί να μην ταιριάξει φωνή στο σκίτσο, δεν είναι κακό. Δηλαδή γι' αυτό γίνονται και τα voice test σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι ότι πήραμε, ξέρω εγώ, τον Τάσο και τον βάλαμε μέσα με τη μία, ό,τι και αν είναι ο Τάσος. Θα τον ακούσω πρώτα τον Τάσο, κάνει γι' αυτό. Μπορεί να το αποδώσει. Ταιριάζει με αυτό που βλέπω. Θα τα κοιτάξουν αυτά. Δεν είναι ότι πήραμε ένα Τάσο, τον βρήκαμε και τον βάλαμε μέσα. Θα υπάρξουν κι άλλοι που θα πάνε. Και εννοείται ότι αυτός που θα κάνει περισσότερο θα τον ειδοποιήσουν ότι ελάτε, ξέρω εγώ, είναι αυτό. Είχαμε κάνει ένα δοκιμαστικό και προχωράει η δουλειά. Εγώ ένα παράδειγμα ήθελα να δώσω πολύ χαρακτηριστικό. Όταν ξεκίνησε το Super, η πρώτη φορά, η πρώτη φωνή του αφηγητή κάθετος του βασιλιά Κάιο ή του βασιλιά Κάι που λέτε εσείς τώρα,
που ακούστηκε ήταν ο πασίγνωστος Τζιότζι Γιαννάμι. Ήταν ένας τεράστιος ηθοποιός, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία, η φωνή του υπέφερε, και άμα δεις τα πρώτα 13 επεισόδια, γιατί προφανώς μετά ο άνθρωπος δεν άντεξε, τον αντικαταστήσανε, μπήκε στο νοσοκομείο μετά από τα πρώτα 13 επεισόδια, η φωνή του δεν μπορούσε να ακολουθήσει το σκίτσο. Έβλεπες ενέργεια, βλέπεις ενέργεια στο βασιλιά Κάιο που χτυπάει τον Γκόκου που αντιμιλάει στον Πύρους, αλλά άκουγες από πίσω μία φωνή ενός μεγάλου ανθρώπου. Ο λόγος που επέστρεψε είναι καθαρά διότι είναι η φωνή του αφηγητή. Ήταν από το πρώτο επεισόδιο και οι fans παρακαλάγανε να υπάρχει και στην καινούρια σειρά. Ο άνθρωπος έβαλε τα δυνατά του για 13 επεισόδια και συνέχεια δεν άντεξε. Πάντως φιλότιμη προσπάθεια και πραγματικά είναι μια φωνή η οποία λείπει. Δηλαδή εξαιρετική φωνή. Πραγματικά, οι άνθρωποι που κάνουν την ιαπωνική μεταγλώτηση έχουν ξεκινήσει από σε εισαγωγικά παιδιά και έχουν φτάσει σε πολύ προχωρημένες ηλικίες. Όντως, στη συγκεκριμένη σειρά που έχει χρόνια, ναι. Δηλαδή, εκεί είναι άλλος πολιτισμός. Εκεί, δηλαδή, εκεί έχουν σχολές voice acting. Μόνο voice acting. Δηλαδή, άλλο πράγμα ο ηθοποιός. Ναι, άλλο πράγμα ο ηθοποιός, ο οποίος θα πάει στο θέατρο, θα κάνει το ρόλο, θα κάνει το τηλεοπτικό του. Άλλο πράγμα voice actor. Γι' αυτό έχουν και θεσμούς με βραβεία για voice actors, με διακρίσεις για voice actors. Γενικότερα, ο voice actor εκεί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και κάτι το οποίο πάει να γίνεται και στην Αμερική, έτσι όχι στον ίδιο βαθμό βέβαια, αλλά και εκεί έχει αρχίσει το κομμάτι του voice acting να είναι κάτι σαν την Ιαπωνία. Μακάρι να γίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Για να παρακολουθούμε και μεταγλωτήσεις οι οποίες πραγματικά θα μας μένουν και θα γίνονται πολύ ωραίες δουλειές. Στην Ελλάδα υπάρχει απίστευτα καλό υλικό και υπάρχουν φωνές οι οποίες είναι απίστευτα καλές. Και ευτυχώς οι περισσότερες ακούγονται. Ευτυχώς. Θα ήθελα να ρωτήσω, να το πω βέβαια και στον Τάσο, που, ο οποίος έχει και μια άλλη εμπειρία, αν μου πει αν με λάθος ή όχι. Εγώ πάντα έβλεπα το. Γιατί είπατε πριν που μιλάγατε. Πάντα έβλεπα το voice acting κάτι ότι θα καλυφθεί ο Τάσος και ο κάθε Τάσος για 2 ώρες recording να είναι ο Γκόκου. Πρέπει σε εκείνο το στούντιο που δουλεύει για 2 ώρες να είναι ο Γκόκου. Οπότε έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Έτσι θα έδινα σε κάποιον. Αν ήμουν ένα παιδί μου ανώτερος και του έδινα μια συμβολή, θα του έλεγα εκείνο το 2 ώρο, 3 ώρο, δεν ξέρω πόσο κάνετε, να κάνεις αυτό το χαρακτήρα. Θέλω να είσαι ο χαρακτήρας, να μην είναι απλά να ακολουθείς το σκίτσο. Προσπάθησε να είσαι συγκεκριμένη έπειτα εσύ ο Γκόκου και ο καθηθοποιός. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Άμα κάνω λάθος, θα ήθελα να μου το πεις, γιατί μπορεί να έχω λάθος σκέψη. Και ο καθένας που το πώς το προσεγγίζει είναι στη δική του ιδιοσυγκρασία. Εγώ, ας πούμε, όταν πάω εκεί και πάω να γράψω, είμαι αυτό ακριβώς. Λέω, θα γίνω Γκόκου, τέλος. Γιατί θα μου βγει καλύτερα στην απόδοσή μου. Κάποιος άλλος που είναι, ας πούμε, χρόνια επαγγελματίας, δεν θα πάει με την ίδια λογική με μένα. Και εγώ μετά από 20 χρόνια, ξέρω εγώ, αν αυτό το πράγμα το συνεχίσω και κάνω και άλλες σειρές κτλ. Για σκέψτε τώρα, πηγαίνω να έχω 4 εγγραφές τη μέρα και σε κάθε εγγραφή μου να λέω, αχ, τώρα είμαι ο Γκόκου, τώρα είμαι, ξέρω εγώ, ο Ποπάι, μετά είμαι ο Σανσίρο και πάει λέγοντας. Δηλαδή, κάπου λίγο θα χαθεί η μπάλα. Μπορεί όμως και να το κάνω, δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι, σαν σκέψη, δεν είναι λάθος, γιατί ούτως ή άλλως και. Όταν ένας ηθοποιός υποδίεται ένα χαρακτήρα, εκείνη την ώρα είναι ο χαρακτήρας που υποδίεται. Ναι, και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αλλά μέσα στο χαρακτήρα σίγουρα θα του βάλει και κάποιο προσωπικό του στοιχείο. Ναι. Ό,τι βλέπει, βέβαια, ο καθένας ό,τι βλέπει. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι ότι ο Σέμιλ είχε πει στο Κάι, ή ένιωθε ότι εκείνη τη στιγμή που. Ξέρεις, εκεί που λέει ο Γκόκου στον Φρίζα, ή Φρίζα, τέλος πάντων, όπως θέλετε να πείτε, ναι. Του λέει ότι είναι. Ξέρεις, στο ζήτα το κανονικό λέει «Ally to good nightmare to you» και εκείνη τη στιγμή θεώρησε ο ίδιος και πέρασε από πολλά σοβαρά κεφάλια, θεώρησε ότι ήταν σωστό να πει «Σον Γκόκου» και όχι «Γκόκου». Ναι. Ναι, το έχει αναφέρει και σε συνεντεύξεις. Αυτό πιστεύω ότι ό,τι νιώθει εκείνη τη στιγμή ο καθένας που κάνει. Ή ας πούμε ένας γράφος πολλές φορές ότι άμα κάτι δεν της αρέσει που... Αν και είναι δύσκολο να το καταφέρει να το αλλάξει, αν κάτι δεν νιώθει ότι θα το έλεγε ο Γκόκου, του το λέει και λέει αυτό δεν θα το έλεγε ο Γκόκου, να το αλλάξει. Και προσπαθούν με κάποιο τρόπο, ξέρεις, να μην ούτε να το, πολύ, να το αλλάξουν πάρα πολύ, αλλά ούτε ξέρεις να μείνει το ίδιο. Ναι, γιατί το να αλλάξει, ας πούμε, ένα κείμενο και αυτά δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Δηλαδή, άλλο τώρα να μιλάμε για μια φρασούλα, όπου αντί να την πεις έτσι, ξέρω εγώ, πες τη με αυτόν τον τρόπο, και άλλο τώρα να αλλάξει ολόκληρη γραμμή, ας πούμε. Μην νομίζεις, είναι μπελάς. Φαντάζεσαι να λέγανε και καλά. Αυτή τη σκηνή δεν μου αρέσει, αλλάξει τα κατασούλα. Αυτό, δηλαδή, δεν ξέρω, όχι, εγώ δεν κόφτει, δεν με νοιάζει, κόφτει, δεν πάει, εγώ δεν το κάνω αυτό. Δεν πάει, παιδιά. Αυτό, πήγες στην επόμενη. Ωραία πράγματα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
που, εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Που εμφανίστηκε στο βίντεό μας, μας μίλησες και πραγματικά πιστεύω ότι έβαλες μέσα το χαρακτήρα σου σε αυτό το βίντεο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ακούσατε ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπαμε. Πραγματικά, πραγματικά. Και χαίρομαι που η φωνή είναι στα χέρια κάποιου που όχι μόνο αγαπάει το χαρακτήρα, αλλά αντιλαμβάνεται και το βάρος του χαρακτήρα για τους Έλληνες fans. Αυτό νομίζω είναι... ήταν το μεγαλύτερο βάρος μου όταν ανέλαβα αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αυτό, ήταν οι fans. Δηλαδή, πω, τι θα πούν οι fans, θα με στήσουν στη γωνία αν κάνω κάτι λάθος, αν δεν κάνω κάτι ωραία. Βέβαια, αυτό το άγχος αποβλήθηκε από τα πρώτα επεισόδια. Γιατί μην νομίζεις, τα επεισόδια και εγώ τα βλέπω στην τηλεόραση. Δεν τα βλέπω εκείνη την ώρα που τα γράφω. Εκείνη την ώρα ότι έγραψα. Μετά θα το δω στην τηλεόραση και από εκεί θα διορθωθώ. Δεν διορθώνομαι μέσα στο στούντιο ποτέ. Γι' αυτό και εγώ κάθομαι και τα βλέπω τα επεισόδια όλα με προσοχή. Γιατί είναι αυτό, ότι και εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα υπάρχει. Ούτε μπορούμε να τα ακούσουμε και να πω, αν δεν μ' άρεσε, το ξαναπάμε. Τάσο, πες μας, πλην της μεταγλώτησης φυσικά, πού αλλού μπορούν να σε βρούνε, αν θέλουνε, πετάω τον μπαλάκι, κάποιοι να σε ακούσουνε, να μιλάς για άνιμε ή γενικότερα να ακούσουνε μουσική. Πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος? Λοιπόν, εγώ είμαι και βρίσκομαι στο goradio.gr, μπορεί να μπει κανείς εκεί. Κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη είμαι 10 με 11 και μισή, έχω μια εκπομπή εκεί, η οποία παίζει άνιμε μουσική γενικότερα. Μιλάμε για... οι συζητήσεις είναι πάντα γενικές, δεν αφορούν μόνο άνιμε, η μουσική είναι άνιμε καθαρά, παίζουμε request και τέτοια. Μάλιστα την Τετάρτη υπάρχει και η δυνατότητα που βγάζουμε κάποιες τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα, οπότε βγαίνει και ο κόσμος και μπορεί να μιλήσει και κάνουμε έτσι ένα μικρό διάλογο μερικών λεπτών. Εκεί με βρίσκει κατά κύριο λόγο, με βρίσκει μετά που και που να χάνομαι σε τίποτα events τα οποία πάλι συμμετέχουμε με το Go Radio με φυσική παρουσία πλέον. Γενικά όλες μου οι δραστηριότητες είναι γύρω από αυτό. goradio.gr goradio.gr, Greek Otaku Radio, είναι GO Radio ουσιαστικά. Και είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια, άνιμε ραδιόφωνο, και έχει μέσα όλη μέρα παίζει playlist με άνιμε μουσική και έχει διάφορες εκπομπές. Μία από αυτών είναι και η δικιά μου. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά... Με σώζεις, γιατί θέλω να ακούω μουσική, να παίζω παιχνιά. Και υπάρχει και εφαρμογή για κινητό, έτσι, δηλαδή μπορεί να ακούσει κανείς και από το κινητό, δηλαδή μέσω TuneIn, μέσω Live 24, υπάρχει παντού το Go Radio, δηλαδή δεν είναι ότι απλά είναι ένα web radio που παίζει όπου να είναι. Παίζει μαζί και με άλλα, δηλαδή στο Live 24, έτσι όπως θα ακούσεις κάποιο μεγάλο σταθμό στα FM, θα δεις και τον Greek Otaku Radio εκεί μέσα. Είναι, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και βέβαια έχει και την υποστήριξη από την πρεσβεία της Ιαπωνίας, όπου αν μπει κανείς στο site της πρεσβείας και εκεί θα βρει το Go Radio, δηλαδή έχουμε κάνει δουλειά και προσπαθούμε για τα άνιμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο, όπως όλοι, να τα φέρουμε και να τα αντιληφθεί ο κόσμος έτσι όπως πρέπει. Τέλεια, yeah. Τέλεια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην πορεία. Και εγώ σου εύχομαι κάθε επιτυχία και τα καλύτερα, και φυσικά αφού υποστηρίζουμε τις άνιμε συζητήσεις, υποστηρίζουμε και οτιδήποτε έχει σχέση με άνιμε διάλογο και γενικότερα άνιμε στοιχεία και άνιμε πληροφορίες. Άρα παιδιά, όποτε έχετε ελεύθερο χρόνο, Go Radio. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά και εσείς να συνεχίσετε δυνατά αυτό που κάνετε. Και εννοείται ότι πλέον που σας ανακάλυψα κιόλας θα έχουμε κι άλλα πολλά πράγματα ωραία να πούμε. Χαίρομαι, και να δούμε. Χαίρομαι. Είσαι πάντα, να ξέρεις ότι είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στο κανάλι μας για οποιαδήποτε συζήτηση, για οποιαδήποτε συνεργασία, για οποιοδήποτε βίντεο ή απλά γενικότερα για να δώσεις την ιδέα σου και εσύ από την άποψή σου, μιας και είσαι φαν, να πεις τη γνώμη σου για αυτά που κυκλοφορούμε. Εννοείται, γιατί είμαι και φαν. Μαζί μου, αλλά είμαι και φαν, βασικό. Το τονίζουμε συνεχώς. Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Από Mazinger Destro Extreme και Stay Down, γεια σας και καλή συνέχεια.